Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τρίτη βράδυ, 4 του Φλεβάρι και έχω την αίσθηση ότι οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς, πέρα από τα προβλήματά τους, τα τεράστια προβλήματά τους που έχουν προκαλέσει οι σεισμοί, βρίσκονται αντιμέτωποι με δύο φαινόμενα, τα οποία είναι εξίσου προβληματικά. Το ένα είναι η πολιτική παρατζάδα. Το ότι έχει μεταφερθεί η προεκλογική σκηνή στην Κεφαλονιά. Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο είτε έχει αρμοδιότητα είτε δεν έχει, πέρασε από την Κεφαλονιά σήμερα και ο κάθε ένας που περνούσε εξήγηλε και μία πρωτοβουλία για την ανακούφιση των κατοίκων. Μακάρι αυτές οι εξαγγελίες να έχουν αντίκρισμα. Και μακάρι αυτές οι εξαγγελίες να έχουν άμεσο αντίκρισμα και να μην περάσει ο καιρός και περιμένουν οι άνθρωποι που είναι άστεγοι και κοιμούνται στους δρόμους, στα σπίτια και στα γυμναστήρια. Περιμένοντας να υλοποιηθούν οι εξαγγελίες για την ανακούφισή τους. Το δεύτερο φαινόμενο είναι ο φόβος και ο πανικός που σπέρνει η ανησυχία των επιστημόνων. Και είναι ενδεικτικά τα όσα έγιναν το μεσημέρι, όταν ένας άνδρας του λιμενικού πήρε μια ντουντούκα στο Λιξούρι και άρχισε να φωνάζει ότι έχετε μεγάλο σεισμός και προκλήθηκε πανικός, με αποτέλεσμα να τρέχει ο εισαγγελέας να παρεμβαίνει προκειμένου να μην επικρατήσει ιστερία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά μαζί με το νέο θρίλερ γύρω από τον κύριο Φιλιππίδη, τον κύριο Άγγελο Φιλιππίδη, τον πρώην τραπεζίτη του ΤΑΦ-ΤΑΦ, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ο οποίος τη μία είναι ελεύθερος, την άλλη ξανακρατείται στο Αλλοδαπών, εκεί στην Κωνσταντινούπολη, και φαίνεται ότι έχει στηθεί μεγάλη ιστορία γύρω από τον πρωταγωνιστή της υπόθεσης αυτής. Να δούμε το ερώτημα της βραδιάς. Να το δούμε αν το έχουμε έτοιμο. Ευχαριστώ πολύ. Αν πιστεύετε ότι οι πολιτικοί πηγαίνουν στην Κεφαλονιά για ψηφοθυρία. Αυτό είναι το ερώτημα. Ή αν αντίθετα η παρουσία τους εκεί αποσκοπεί στην ουσιαστική και άμεση ανακούφιση των πληγέντων. Οι τρόποι συμμετοχής είναι αυτοί, η τρόπη παρέμβασης είναι αυτή. Στο τέλος του δελτίου θα έχουμε το αποτέλεσμα της συμμετοχής σας. Καλησπερίζω τον Αντώνη Μιλωνάκη, τον Στέφανο Χίο, την Ανδριάνα Ζαρακέλη. Καλησπέρα. Να καλησπερίσω την κυρία Καφαντάρη, την κυρία Χαρά Καφαντάρη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και τον κύριο Κώστα Μαργαρίτη, συνάδελφο δημοσιογράφου. Καλησπέρα και στους δυο σας. Πάμε πρώτα από τους συναδέλφους. Έλα, κύριε Αντώνη. Άκη, νομίζω ότι αν και βάλαμε και ένα ερώτημα έτσι επίκαιρο, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτή τη φορά, επειδή τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, και επειδή οι πλάκες εκεί στο Ιόνιο έχουν αρχίσει τη μετακίνηση σύμφωνα με τους σεισμολόγους και τους γεωλόγους και υπάρχει πρόβλημα έτσι πως φαίνεται τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα γίνει σεισμός άλλος ή αν θα γίνει μεγαλύτερος ή δεν θα ξαναγίνει σεισμός. Αυτό όμως που έχει να κάνει είναι για τους πολιτικούς. Νομίζω ότι σωστά πηγαίνουν εκεί οι πολιτικοί. Πρέπει να πηγαίνουν εκεί οι πολιτικοί. Διότι και μπορούν να δουν από κοντά. Παραδείγματος χάρη, ο Πρωθυπουργός πήγε από την δεύτερη μέρα. Έπρεπε να πάει. Δεν μιλάω για τον Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι έπρεπε να έχει πάει και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες έχει. Πάει αύριο, ο κύριος Σίπρας. Αύριο να πάει. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε υπουργεία, σε θέση δηλαδή κλειδιά εκτός από την κρατική μηχανή, πρέπει να πάνε. Δηλαδή, ο Υπουργός Υγείας δεν έπρεπε να πάει να δει τι γίνεται, αν λειτουργεί το νοσοκομείο, αν όλα είναι εντάξει, αν έχουν πάει φάρμακα, αν υπάρχουν κτλ. Ο Υπουργός Πεχοδέ δεν έπρεπε να έχει πάει. Όλοι έπρεπε να πάνε. Αυτοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι υπουργοί, δεν νομίζω ότι αυτή τη φορά τουλάχιστον γίνεται για ψηφοθυρία. Η άποψή μου, η ταπεινή άποψη είναι αυτή. Εντάξει, θα το μεταφέρουμε το Υπουργικό Συμβούλιο και να. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα Υπουργικού Συμβουλίου, Αδριάννα. Η άποψη σου λέω, η ταπεινή μου είναι αυτή. Είναι ανθρώπινο να επισκέπτονται και η Βουλή έκανε επίσκεψη, έτσι, με αντιπροσωπεία, αλλά νομίζω ότι και οι υπουργοί, οι ορισμένοι υπουργοί, σωστά πήγαν εκεί. Σωστά. Η άποψή μου είναι αυτή. Ορίστε, κύριε Χίο. Εγώ διαφωνώ με τον Αντώνη τον Μιλωνάκη. Σε μια εποχή που το πολιτικό σύστημα θεωρείται από τον κόσμο και φάνηκε ξεκάθαρα στις φοβερές αποδοκιμασίες, είναι από τις πιο, ας το πω έτσι, επώδυνες για τους πολιτικούς αποδοκιμασίες που είδα το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, εκτός από τα γνωστά γεγονότα, κραυγαλαία γεγονότα του 2011, όταν καρπάζωναν πολιτικούς στη Βουκουρεστίου και τη θυμόμαστε αυτή την ιστορία, ναι. Τους πέταγαν καρέκλες, τους έγιναν καφέντες στο κεφάλι, τα αποδοκιμάζω βέβαια, ναι, τα αποδοκιμάζω, αλλά πλην όμως τα επιδοκιμάζω τον κόσμο που έχει μια τέτοια συμπεριφορά.
διότι χτες είδαμε τι σημαίνει να είσαι εξοφλημένος πολιτικός. Και για να μην το προσωποποιήσω, τι σημαίνει να είναι εξοφλημένη η πολιτική για τους πολίτες. Θα έπρεπε λοιπόν να μην πατήσει το πόδι του κανένας εκεί πέρα. Θα έπρεπε να αφήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση, αν μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά της, που δεν την κάνει καλά τη δουλειά της. Θα έπρεπε κανένας κυβερνητικός παράγοντας να μην εμφανιστεί εκεί, γιατί εμφανίστηκαν εκεί μόλις το νησί επήγει. Και θέλω να πω συγκεκριμένα ότι το νοσοκομείο του Αργοστολίου, με τα τόσα πολλά προβλήματα που αντιμετώπιζε, ναι, το θυμήθηκαν όταν η Κεφαλονιά κοντεύει να γίνει χαμένη Ατλαντίδα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι την ασφάλεια του νησιού και την εγκληματικότητα στο νησί τη θυμήθηκε ο κύριος Δένδιας όταν βούλιαξε το μισό Λιξούρι. Και τρίτον, το πρόβλημα της ανάπτυξης στην περιοχή και η δύσκολη οικονομική κατάσταση των κατοίκων της περιοχής τη θυμήθηκαν οι πολιτικοί μόλις κόντεψε να βυθιστεί η Κεφαλονιά. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι μόνοι που μπορούσαν εκεί να πάνε ήταν οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και φάνηκαν ότι και αυτοί ήταν ανεγκέφαλοι. Και κάτι τελευταίο για να μην κουράσω. Θα έπρεπε να πάνε εκεί και οι επιστήμονες και να δώσουν λόγο στον κόσμο για τις βλακίες που λένε την τελευταία εβδομάδα, που έχουν παραπλανήσει τον κόσμο και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Διότι αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά, και θα μιλήσω πολύ ήπια για το συγκεκριμένο θέμα γιατί θέλω να τρομολαγνήσω, ότι βούδες της σεισμολογίας υπέπεσαν σε φοβερά επιστημονικά σφάλματα. Φόβησαν τον κόσμο. Όπως? Ο κύριος Παπαζάχος. Δηλαδή. Δεν δικαιούσε να είσαι καθηγητής σεισμολογίας τόσα χρόνια και να βγαίνεις να λες στον κόσμο χωρίς να έχεις συγκεκριμένες αποδείξεις ότι περιμένουμε σεισμό 7 ρίχτερ. Μήπως μπορούσα να απαντήσω γιατί είμαι γεωλόγος και βεβαίως μαθήτρια του Παπαζάχου. Βεβαίως. Λοιπόν. Α, έχει ενδιαφέρον. Βεβαίως. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Εγώ καταρχάς θέλω να πω. Ένα λεπτό. Θα έχει το λόγο. Ολοκληρώνοντας, αγαπητή κυρία Καφαντάρη, έδωσαν τροφή σε διάφορους τσιάπες να βγαίνουν σε εφημερίδες, περιοδικά και σε τηλεόραση και να κάνουν τους προφήτες, τους μετά Χριστόν προφήτες, λέγοντας ότι στις 27 Φεβρουαρίου και λοιπά, που το αναφέρω, θα γίνει μεγαλύτερο σεισμός πάλι στην Κεφαλονιά. Και αυτό το επιστημονικό έλλειμμα το καρπώνονται οι ραβδοσκόποι. Πάμε στην Ανδριάννα. Και αυτές τις δύο πυρατζάδες που περιέγραψε και ο Στέφανος και ο Αντώνης στην συνέχεια, νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να τις προσέξουμε. Αν μη τι άλλο, οι σημαίνες εξ αυτών κρίνονται επικίνδυνες. Θα μας απαντήσει και η κυρία Καφαντάρη για το τι ακριβώς λένε οι σεισμολόγοι, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί και δεν μπορούμε να κρίνουμε. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι τέτοιου είδους δηλώσεις θα έπρεπε, αν θέλετε, έτσι, με μέτρο τουλάχιστον. Δηλαδή, δεν χρειάζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλα τα κανάλια να ακούμε ότι έρχεται ένας δεύτερο σεισμό, μεγαλύτερο σε 10 χρόνια. Αυτή είναι η γνώμη. Ναι, σωστό. Εάν έχει αυτή την εκτίμηση ή αυτά τα στοιχεία. Κοιτάξτε, πάω στην πολιτιάκη μου και λες ότι εγώ έχω αυτά τα στοιχεία. Συμβαίνει αυτό. Πάμε να. Παίρνει τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό και τον αρμόδιο υπουργό τη αρμόδια εταιρεία και του λες. Πολύ σωστά. Πάρτε πρόσθετα μέθα. Φοβάμαι αυτό. Δεν τρελαίνουμε τον κόσμο. Έχει ήδη φορτωθεί με μίδια όσα προβλήματα. Δεν υπάρχει λόγο να του βάλω στο μυαλό ότι ανα πάσα στιγμή έχονται 7 ρίχτερ. Και μετά να το προσθέτεις για να το λιάνεις σε βάθος δεκαετίας. Δεν προσθέτεις κάτι αυτό. Έζησαν χθες. Αλλά υπάρχει, δεν σπάω το χρόνο, αλλά υπάρχει μια κουβέντα μόνο. Υπάρχει και ο οργανισμός αντισεισμικής προστασίας, ο οποίος έπρεπε να κάνει καλά τη δουλειά του. Αλλά όταν, κυρία Καφαντάρη, και θα απαντήσετε γιατί. Πριν από λίγο, μέχρι και εδώ και 2 μήνες θέλαμε να τον κλείσουν. Μπράβο. Ο άλλος δώσει αντίθετα για να πάει σε διάλειμμα. Έχει γίνει κομματικό. Για να πάμε σε διάλειμμα στο πρώτο, γιατί είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση πολύ. Παρακαλώ. Τη πολιτική, αν θέλει, και τη πολιτική επικοινωνία. Το κρίμα είναι ότι οι ίδιοι οι κάτοικοι τη Κεφαλονιά λένε ότι εντάξει, φτάνουν οι βόλτες, φτάνουν οι περατζάδες, φτάνει αυτό το οποίο συμβαίνει. Ας βρούμε μια λύση. Δηλαδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα γιατί η Κεφαλονιά δεν έχει κατάσταση. Πάμε σε διάλειμμα. Παρακαλώ. Συναγερμού από τον πρώτο σεισμό και πρέπει να γίνει. Άλλοι φωνάζουν. Πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Υπάρχει ένα ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την. Άρα λοιπόν, καλώ βάλαμε το ερώτημα τη βραδιά και είναι αυτό εδώ και θα επιστρέψουμε και με την κυρία Καφαντάρη και με τον κύριο Μαργαρίτη. Και με τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Θα δείτε, γιατί εγώ δεν είμαι μάτης κακών. Για τον καθένα, έλεγε.
ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις. Γι' αυτό δημιουργήσαμε την προθεσμιακή κατάθεση Απόδοση και Ελευθερία που σου προσφέρει τη δυνατότητα να έχεις το κεφάλαιο σου διαθέσιμο, αυξανόμενο επιτόκιο και μηνιαία απόδοση τόκων. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Πήγες για αγορές με εμπιστοσύνη και σε πιάσε αλλοφροσύνη. Δεν πήγες στο Μαρινόπουλο. Τετάρτη και Πέμπτη, στα Carrefour Μαριλόπουλος και Carrefour. Όλα τα χύ μαλλαντικά κοπής, μείον 30% με την κάρτα Club. Λευκό τυρί άγραφα, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό με την κάρτα Club. Επιπλέον και στα Carrefour Express. Όλα τα χαρτιά υγείας και κουζίνας, μείον 30% με την κάρτα Club. Και όλα τα προϊόντα στοματικής υγιεινής Colgate, μείον 40%. Φθηνότερα κοντά μας. Κι αν δεν έχεις χρόνο, κάνε την παραγγελία σου στο caremarket.gr και θα την παραδώσουμε στο σπίτι σου όποτε επιλέξεις. Μπαμπά, σταμάτα, ξανακουράστηκα τόσες ώρες. 1579 χιλιόμετρα με ένα μόνο γέμισμα. Citroën σε 4 diesel με 13.900 ευρώ. Για diesel μόνο στη Citroën. Μπείτε στο minetaasfalia.gr ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και γνωρίστε τι σημαίνει αληθινή ασφάλεια για μια ζωή. Ασφάλεια Μινέτα. Μαρία, το τρίο κρύο. Από σήμερα, κομμένη η θέρμανση. Και το καλοριφέρ θα αναβεί μόνο όταν το αποφασίσουμε. Εμείς. Ως πότε θα αφήνετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς? Επιλέξτε φυσικό αέριο για απόλυτη ανεξαρτησία και άφθονη θέρμανση. Εγκαταστήστε εύκολα και απλά τον δικό σας διέτητα φυσικού αερίου και απολαύστε τουλάχιστον 40% οικονομία στη θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό στη στιγμή, χωρίς να κάνουν άλλη κουμάντο στο σπίτι σας. Καλέστε τώρα το 1133 και ενημερωθείτε για τα προγράμματα χρηματοδότησης και τις προσφορές στα τέλη σύνδεσης. Φυσικό αέριο Αττικής. Έκανα έντερ στην εκπαίδευση, like στο επάγγελμα, follow στην επιτυχία. Έκλεισα ραντεβού με τα ΙΕΚ Ξυνή. Και πέτυχα. ΙΕΚ Ξυνή, επαγγέλματα ομορφιάς. Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη. Το χαρτί ανακυκλώνεται. Το κλασέρ όμως, ναι, γιατί είναι SCAG. Ελληνικό ανακυκλώσιμο και με σφραγίδα ποιότητας. Και ποιοτικά μπλοκ γραφής SCAG και πρεσπάντος και ελάστιχο. SCAG οργανώνει επιχειρήσεις. Ράδιο Ταξί Κόσμος 18300 και φτάσαμε. Τώρα και σε εφαρμογή στο κινητό σας με νέα εξελιγμένη τεχνολογία. 18300 χωρίς χρέωση ραντεβού, χωρίς χρέωση κλήσης. 18300 και κινηθείτε έξυπνα. Εσείς προτείνετε χώρο, εμείς ιδέες και λύσεις. Γκρούπο Κουτσίνε και τελειώσατε. Δείτε το site μας www.groupocucine.gr. Ξέρω πως τραβάτε ζόρι. Σας ανάγκασαν κάποιοι εμπόροι. Γι' αυτό κι εσείς στο εξής καυσόξυλα μόνο από τον ύφεστο. Για λόγους τιμής και τιμής. Καυσόξυλα ύφεστος. Σε όλη την Αττική. Πάντα φθηνότερος. Σας ζεσταίνει και την τσέπη. Από 65 ευρώ το κυβικό. Στη Λεωφόρο Αλίμου 21. Beauty Star. Ανακαλύψτε το νέο κόσμο ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Στο Περιστέρι, στο Μενίδη και στην Κηφισιά. Beauty Star. Σας ομορφαίνει στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στην Istiqbal κάθε μέρα ανοίγουν πολλά σπίτια. Ελάτε να ανοίξουμε και το δικό σας. Κρεβατοκάμαρα, καναπές, τραπεζαρία, όλα μαζί 1500 ευρώ. Και δώρο το στρώμα. Istiqbal. Έτσι ανοίγει σπίτι. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισού 152, έναντι κτέλ. Ιδέες, λύσεις, προτάσεις για τη γυναίκα και το παιδί. Έκθεση Δάμος Βάπτιση. 7 έως 10 Φεβρουαρίου στο εκθεσιακό περιστερίου. Μετρό Ανθούπολη. Η Global LED φέρνει στο φως το ζήτημα της οικονομίας. Κάνει αντικατάσταση το φωτισμό της επιχείρησής σας με φωτιστικά LED και προσφέρει 100% χρηματοδότηση. Μηνιαία αποπληρωμή από το κέρδος εξοικονόμησης και 5 χρόνια εγγύηση. Δυνατότητα υλοποίησης έργων και μέσω ΕΣΠΑ. Global LED. Όλα στο φως. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Πλακάκια και έπιπλα μπάνιου.
ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια Δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Λεωφόρο Καραμαλή 127, Αχαρνέ. Για ό,τι πιο νέο σε προσφορές και επίπλωση, μα πού αλλού, στα 120. Ένας ολόκληρος όροφος 2.000 τετραγωνικών μέτρων γεμάτος προσφορές σας περιμένει στο 23ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας στο Κρυονέρι και στο www.120.gr. Για κάθε επίπλωση, 120. Στην εποχή που επικρατούν μόνο οι καλύτεροι, οι σπουδές σου είναι σημαντικές. Μισελ, σπουδές υψηλής κομματικής. Κλείσε την εγγραφή σου τώρα στο 211-300-5000. Σήμερα μαγειρεύουμε όσπρια. Τέλεια! Για υγιεινή διατροφή, ασπίδα κατά της χοληστερίνης. Με την ποιότητα 3α. Θρεπτικά, υγιεινά και ενόστιμα. Το καλό το φαγητό έχει πάντα 3α. Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή. Και οι πιο κεφάτες προσφορές είναι στο Βερόπουλο. Ελάτε για όλα τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών Σάιος 40% φθηνότερα. Συμπυκνωμένα πολυκαθαριστικά Mr. Proper 40% φθηνότερα. Το νορίο Μάρες σετ 2 τεμαχίων 3,89. Κεφαλοτήρι Ροδόπι 6,86 το κιλό. Και συμπυκνωμένο γάλα Nestlé Junior ή Nestlac σετ 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα. Βερόπουλος. Έλα ρε μαν, εδώ στο live, καλά μιλάμε, γίνεται πανικός. Τι νέκρα ακούς ρε πάνω, εδώ έχει τον κόσμο της αρκούδας ρε. Σ' αφήνω, με ζητάει το κοινό μου, τα μελέ. Τώρα θα ακούγεσαι τόσο καθαρά που κανείς δεν θα πιστεύει που βρίσκεσαι. HD Voice αποκλειστικά από την Κοσμοτέ. Τώρα η Κοσμοτέ φέρνει την τεχνολογία HD Voice για να απολαμβάνεις εντυπωσιακά καθαρό και κρυστάλλινο ήχο στις κλήσεις από το κινητό σου. Ήθελες τον απόλυτο ήχο στην επικοινωνία σου. Έγινε. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Επιστρέφουμε και πριν πάω στην κυρία Καφαντάρη και τον κύριο Μαργαρίτη να ακούσουμε τα δικά τους σχόλια, πάμε να ξαναδούμε το ερώτημα της βραδιάς. Με φόντο τα όσα συμβαίνουν στην Κεφαλονιά, εάν πιστεύετε ότι οι πολιτικοί πηγαίνουν στην Κεφαλονιά για ψηφοθυρία, μια και βρισκόμαστε εν μέσω προεκλογικής περίοδου. Γι' αυτό τίθεται το ερώτημα, ή αν αντίθετα πιστεύετε ότι η παρουσία τους και κυρίως οι εξαγγελίες τους θα έχουν ουσιαστικό και άμεσο κυρίως αντίκρισμα. Ορίστε κυρία Καφανταρή, μάλλον πριν πάρω το σχολείο σας, επιτρέψτε μου να δούμε τι έγινε με τον κύριο Δένδια. Πάμε να το δούμε αν είμαστε έτοιμοι. Δεν τρέπεστε καθόλου! Έχει δίκιο! Δεν τρέπεστε! Έχει δίκιο! Έχει δίκιο! Δεν σας σηκώνει ο τόπος! Αυτό σκυλό δεν το σηκώνει ο τόπος! Μαθαίνω ότι αντίστοιχες αντιδράσεις είχε και η κυρία Βούλτεψη. Από εκεί ξεκίνησε όμως το κακό. Από την κουστοδία του κυρίου που δεν βγαίνει. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κατεβαίνεις σε μια πληγήσα περιοχή, να εξαγγείλεις μέτρα ανακούφισης και να ακούς αυτά που άκουσε ο κύριος Δένδιας από τους κατοίκους. Ναι, κυρία Καβαντάρη. Λοιπόν, καταρχάς να πω το εξής, ότι σε αυτές τις καταστάσεις ο πανικός είναι βέβαια ο χειρότερος σύμβουλος. Να πούμε ένα θετικό, ότι δεν υπήρχαν ανθρώπινα θύματα. Σωστό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για ένα σεισμό μεγέθους, αυτού του μεγέθους του οποίου ήταν, οι δύο σεισμοί, γιατί και ο χθεσινός 5,7 δεν ήταν μικρή υπόθεση. Και αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής, λίγο στο επίπεδο, επιτρέψτε μου, ας πούμε το επιστημονικό. Πείτε η Κεφαλονιά πρώτα, είναι η πρώτα, πιο σεισμογενής περιοχή της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ότι έχουμε προεκλογική υπερατζάδα από θα την το πω και αυτό. Πριν πάμε στα επιστημονικά,
Γιατί αυτό βλέπουμε. Κάντε μου αυτό το σχόλιο και θα πάμε στα επιστημονικά μέσα. Σε επίπεδο αυτοκριτικής για το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, γενικότερα. Αφού θέλετε να το πάει και ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα πάει έτσι αύριο. Κοιτάξτε να σας πω. Καταρχάς υπάρχει αυτό που λέμε Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Δυστυχώς για μας. Η δική μας άποψη είναι διαφορετική και αν μου δοθεί ο χρόνος θα πω. Εμείς θεωρούμε ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας πρέπει να υπάγεται απευθείας στην κυβέρνηση ή στον Πρωθυπουργό και σε μεταβατικό στάδιο να επιστρέψει στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην πορεία εκεί που υπαγόταν πριν. Ακριβώς. Και έχει τώρα πολιτικό προϊστάμενο τον κύριο Δένδια και να πω και μία κουβέντα ότι στο νομοσχέδιο για την πυροσβεστική που κατατίθεται την άλλη εβδομάδα, συζητιέται μάλλον στη Βουλή, υποβαθμίζεται ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, με απόφαση, άμα θέλετε το συζητάμε και το νομοσχέδιο, κάποια άλλη φορά μπορούμε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω τώρα είναι το εξής, ότι με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, την 456-27 πρώτου του 14, με την απόφαση λοιπόν δόθηκε όλος ο συντονισμός και το κέντρο επιχειρήσεων στην περιφέρεια. Ένα ζήτημα σοβαρό. Δεν, απ' την άλλη μεριά, το νησί και η καταστροφή η οποία συνέβη δεν χαρακτηρίστηκε, όπως λέγεται και ο όρος, τοπική καταστροφή μεγάλης έντασης. Από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, τη στιγμή που δόθηκε στην περιφέρεια, ποιος είναι ο λόγος τέλος πάντων, ενώ φάνηκε στην πορεία η ανεπάρκεια ακόμα και της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλα αυτά τα ζητήματα, δεν υπήρχε η προετοιμασία, η ανάλογη που είναι το πρώτο και το κύριο, η πρόληψη, αυτός είναι και ο ρόλος της άλλωστε, και ο σχεδιασμός για αντιμετώπιση αυτών των φυσικών καταστροφών. Πώς ερμηνεύεται λοιπόν αυτό τώρα να πηγαίνουν οι βουλευτές, οι διάφοροι υπουργοί στην Κεφαλονιά, αφού ανατέθηκε στην περιφέρεια, για ποιο λόγο να πηγαίνουν οι διάφοροι υπουργοί, άρα καταλήγουμε ότι πρόκειται ουσιαστικά κατά την άποψή μας για επικοινωνιακού χαρακτήρα κινήσεις. Αποφάσισε να πάει ο κύριος Δένδιας. Λοιπόν, εγώ που είμαι διαψευδόμενος νομικός συντάκτης, έλαβα μήνυμα προχτές το πρωί, ξημέρωμα, ότι με εντολή του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά θα πάει ο Δένδιας στο νησί. Άρα ήταν πολιτική επιλογή. Ο κύριος Γεωργιάδης, η πολιτική επιλογή. Λανθασμένη πολιτική επιλογή. Το θέμα όμως είναι, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το οποίο προέχει κύριε αυτή τη στιγμή. Με συγχωρείτε, αλλά εσείς αν αύριο είσαστε κυβέρνηση. Μάλιστα. Και γίνει αυτό το πράγμα. Εμείς. Σε ένα άλλο νησί να χτυπήσει. Θα σας πω. Δεν θα πρέπει να πάει το κλιμάκιο. Θα σας απαντήσω. Θα είναι πάλι προεκλογικό να τα παίρνετε. Ναι, βεβαίως θα σας απαντήσω. Βεβαίως. Μην βλέπετε άλλα σήμερα για της πολιτικής προστασίας. Αν ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας, αν ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας έτσι όπως εμείς το σχεδιάζουμε και το προτείνουμε λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί, δεν θα υπάρχει ανάγκη να πάει ο κάθε υπουργός εκεί. Δηλαδή η πολιτική προστασία ουσιαστικά αφορά την προετοιμασία, αφορά την πρόληψη πρώτα απ' όλα και μετά την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών. Ακούστε με, ουσιαστικά λειτουργεί, επιτρέψτε μου. Όχι, δεν περιγράφω ιδεατά πράγματα. Σας είπε είναι κάτι, κύριος μία Μιλωνάκη. Ομπρέλα αύριο για όλα τα υπουργεία. Αν λειτουργεί αυτό ο μηχανισμός, δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Γιατί, κύριε Μαργαρίτη, γιατί δεν είναι. Εγώ επειδή έζησα σεισμό. Ναι. Σαν Θεσσαλονικιός το 1978 ήμουνα εκεί, και έμεινα στα αντίσκηνα και ξέρω τι εστία ανετοιμότητα σημαίνει ανετοιμότητα του κράτους. Ναι. Λοιπόν, πέρα από το θέλω να εκφράσω τη συμπάθειά μου σε αυτούς τους ταλαιπωρημένους πολίτες, το θέμα μπορούσε να έχει λυθεί, κύριε Παυρόπουλε, πάρα πολύ απλά. Καλά. Ένα μην υπουργικό συμβούλιο, μία μέρα με τον Πρωθυπουργό εκεί, να δοθούν οι κατευθύνσεις. Στην Κεφαλονιά, όταν πήγε η κεφαλή εκεί. Πρέπει να τα δούνε. Όταν πήγε η κεφαλή εκεί, καλεί και τους υπουργούς και τους λέει: εσύ αυτό, εσύ αυτό, εσύ αυτό. Φεύγει πίσω και περιμένει αποτελέσματα. Τότε γιατί έχουμε τη γραμματεία δηλαδή, πολιτικής προστασίας. Συγγνώμη, τώρα σε αυτό έχει δίκιο η κυρία Καφαντάρη. Δηλαδή, αν χρειάζεται ο υπουργός να πάει να ελέγξει και να δει τι γίνεται για να δουλέψει αυτό. Κυρία Μαργαρίτη, ξέρετε τι λέτε. Ότι για να δουλέψει αυτή η χώρα. Για να μπει, να αρχίσουμε να δουλεύουμε σε αυτή τη χώρα, οι υποδομές, το λιμάνι... Όχι, Αδριάννα, είναι ένα ειδικό σημείο. Όχι, αυτό λέτε. Για να δουλέψουμε, αντί να υπάρχει εντολή. Αντί να... Ο Πρωθυπουργός πήγε. Αντί να υπάρχει εντολή, λοιπόν, να τρέξουν η περιφέρεια, η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας...
Και να πούμε κάνουμε αυτό. Θέλει να δεις αναθέσεις έργων και θέλει να δεις εργολάβους τώρα να παίρνουν τα έργα. Δηλαδή αυτά γίνονται μόνο με εντολή να έχει περάσει. Να το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο είναι, με συγχωρείτε πολύ. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ο δήμαρχος του νησιού και ο περιφερειάρχης έχουν γίνει συνοδοί υπουργών. Είναι απότες. Αυτή είναι, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είναι απότες. Αυτό το οποίο πάντως κύριε Καπαδάρη. Ο Παρίσης έχει μεγάλη ευθύνη για αυτό το κατάτημα και το άτομο περιφερειακή μεγάλη ευθύνη. Κύριε Μαργαρίτη, ακούστε με. Γιατί εγώ απόψε θέλω να μιλήσω και θέλω να μιλήσω γιατί έχω επισκεφτεί την Κεφαλονιά, γιατί ξέρω τι συμβαίνει στην Κεφαλονιά και έχω μιλήσει με επιστήμονες. Αυτοί που έπρεπε να είναι εκεί αυτές τις μέρες στην Κεφαλονιά είναι αυτό που λέει η κυρία Καφαντάρη. Η επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, γιατί ξέρει η γυναίκα, είναι επιστήμονας, καταλαβαίνει. Δεύτερον, η περιφερειάρχης, ο περιφερειάρχης, όλη η περιφέρεια της περιοχής, οι γιατροί, το κελπνό, το οποίο πάει αύριο και σωστά πάει, διότι γνωρίζουν οι άνθρωποι και είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες, το λιμενικό, οι δημοτικοί άρχοντες. Όταν όμως ο κύριος Παρίσης, το όνομά του έχει συνδυαστεί με ό,τι σκάνδαλο κυκλοφορεί στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή των Επτανήσων, και γνωρίζω τι λέω, αναθέσεις έργων, σκάνδαλα με εργολαβίες, υποδρομιακές καταστάσεις, σκάνδαλα με καύσιμα κλπ. Κλπ. Μην ανοίξω το στόμα μου, γιατί τον Παρίσι απόψε δεν θα τον ξεπίνει ούτως η κουάνας. Και επίσης, να πω και κάτι ακόμα. Οι επιστήμονες σεισμολόγοι, γιατί δεν πάνε στην περιοχή, εκεί, τι φοβούνται, τι κάνουν. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Από τον πρώτο σεισμό που έγινε και αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι, μάλλον εργαζόμενοι στον ΟΑΣΠ ήταν εκεί, στο ΙΤΣΑΚ, Ινστιτούτο Αντισεισμικών Κατασκευών, οι οποίοι βάλαν και άλλους επιταγησιογράφους, ήταν επιστήμονες εκεί. Και να πούμε όμως και μία κουβέντα, να σας πω μία κουβέντα για αυτό που ξεκίνησε ο κύριος Παυλόπουλος στην αρχή. Επιτρέψτε μου, αυτή η περιοχή είναι η πιο σεισμογενής της Ελλάδας και της Ευρώπης. Έπρεπε να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο για την Κεφαλονιά, εγώ λέω συγκεκριμένα. Και να πω, φανταστείτε για πόσο, Κορυφία, για όλα, φανταστείτε στην πιο σεισμογενή περιοχή τι έπρεπε να υπάρχει. Λοιπόν, απ' την άλλη μεριά όμως, επειδή η περιοχή αυτή, επιτρέψτε μου να πω, έχει δώσει στο παρελθόν σεισμούς πολύ μεγάλους και σεισμολογία λειτουργεί με πιθανότητες και τύπους πιθανοτήτων. Έτσι, είναι πολύ πιθανόν να δώσει και σεισμό 7 Ρίχτερ. Δεν λειτουργεί η πρόβλεψη. Και να πάμε λίγο στο πολιτικό, κύριε Καφαντάρη. Τι νόημα έχει να πεις για 7 Ρίχτερ, μου λοιπόν, το λέτε. Κοιτάξτε, όχι, με συγχωρείτε, έχει δώσει στο παρελθόν τέτοια μεγέθη. Άρα τίποτε δεν εάν αποκλείεται. Επειδή πρόγνωση δεν γίνεται. Όχι, ότι θα γίνει πρόβλεψη και θα γίνει 7 Ρίχτερ. Πρόγνωση δεν γίνεται. Και ο πρώτος που κατήγγειλε το παιχνιδάκι με τις προγνώσεις και το ήταν ο ίδιος ο κύριος Παπαδόπουλος. Φυσικά, το διότι αν λοιπόν λες πρόβος, ότι πάμε σε 7 Ρίχτερ και ή φοβάμαι 7 Ρίχτερ, παίρνεις τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό. Σωστά. Και του λες, έχε το νου σου, βλέπω μεγαλύτερο φαινόμενο και ας τους να καθορίσουν τα σχέδια της επόμενης στιγμής. Τι νόημα έχει να βγούμε να δίνουμε με το κύρος μας και το ειδικό βάρος μας, πάμε για 7 Ρίχτερ. Αν μου επιτρέπετε. Και να παίρνουν οι άλλοι τις ντουντούκες. Καταρχάς, αυτό που πήρε, γίνεται σε κάθε σεισμό, επιτρέπετε, η διασπορά. Να πω την άποψή μου και το επιμένω σε αυτό το πράγμα. Ο σεισμός δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, μια πλημμύρα. Ο σεισμός μπορεί να σου δημιουργήσει τέτοια προβλήματα από ψυχολογικά μέχρι θανάτους που να είναι απρόβλεπτα. Ο κύριος Παπαζάκος, εγώ τον άκουσα προσωπικά, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, τον έχω ακούσει, εγώ σέβομαι το επιστημονικό του έργο. Λέω, είπε το εξής, ότι δεν μπορώ να αποκλείσω, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν θα γίνει και ένας εξάρης ή εφτάρης. Αυτό, και μετά βέβαια είπε ο άνθρωπος ότι σε βάθος δεκαετίας γιατί τον πιέσανε. Αυτό που λέω εγώ είναι το εξής. Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι όταν η περιοχή είναι συνέχεια σε σεισμικές δονήσεις όπως έχουμε τώρα, και σήμερα νομίζω κάτι έγινε, ένας μικρότερος γύρω στα 3,3 σεισμός. Πρέπει να προσέξουν, διότι δεν πρέπει να μπαίνουν στα σπίτια τους. Αυτό θέλει να δείξει. Αυτό θέλει να δείξει, διότι αν μπει στο σπίτι. Αντώνη, μισό λεπτό. Άκουσε με να ολοκληρώσω, μισό λεπτό. Αντώνη, εγώ βλέπεις, ακούω. Τι να ολοκληρώσω. Μισό λεπτό, γιατί φωνάζεις πολύ. Φωνάζω λέω πολύ, γιατί πρέπει να φωνάξω επειδή πολύ. Επειδή, Στέφανε, έχω τύχει σε σεισμικές καταστροφές τέτοιες,
Όταν με τα ελικόπτερα πηγαίναμε και ρίχναμε τροφές, κάναμε διάφορα πράγματα, δεν μπορεί να φανταστεί κανένας. Γι' αυτό επιμένω ότι και οι θέσεις των υπουργών, ορισμένων υπουργών της κάθε κυβέρνησης, και αυτή τη φορά οφείλω να πω, εμείς έχουμε κάνει από εδώ πολύ σκληρή κριτική σε αυτή την κυβέρνηση. Ο Μιχελάκης, καλά κάνανε, ο Μιχελάκης εσωτερικών. Τι ξέρει από σεισμούς, τι είναι τεχνοκράτης. Δεν πάει να πει ότι ξέρει. Γνωρίζει. Πρέπει να πάει ο ίδιος, είναι υπουργός. Γνωρίζει. Στεφανέ. Μα η κεφαλή του η υπουργού. Κεφαλή είναι δεν αυτός. Ξέρει. Γνωρίζει. Λοιπόν, οι τεχνοκράτες είναι εκεί. Εγώ επιμένω με αυτά που βλέπουμε αυτές τις μέρες ότι καλώς έπραξαν και καλώς έπρεπε να πάνε. Και βεβαίως να συντονίσει και ο Πρωθυπουργός και βεβαίως να γίνει και να μείνει Υπουργικό Συμβούλιο που είπε ο κ. Μαργαρίτης. Όλα αυτά είναι, και μου λέει η κυρία Καφαντάρη τώρα, γιατί αύριο αν ο Μηγέννητο του τύχει θα κάτι μας τέτοιο, θα μας πει αριστερά η χαριτά του που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και είναι συνάδελφος η αριστερά και μου έλεγε η Ανδριάνα ότι της μιλούσε, την είχαμε και το απόγευμα στο δελτίο του Έψιλον και μου έλεγε η Ανδριάνα ότι έχει πολύ καλή εικόνα η αριστερά του τι συμβαίνει πραγματικά στην Κεφαλονιά. Εγώ θέλω να ρωτήσω, καλησπέρα αριστερά. Καλησπέρα, πώς να μην έχω εικόνα που ζω στο Λιξούρι. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω, είναι δεύτερη νύχτα μετά τον δεύτερο μεγάλο σεισμό. Έχουν γίνει τόσες συσκέψεις, έχει γίνει τόση κινητοποίηση. Εγώ σε ρωτώ, εάν είναι ορατά τα αποτελέσματα αυτών των συσκέψεων, προκειμένου να περάσουν με κάποιον τρόπο να υποστηριχθούν οι σεισμόπληκτοι. Δεν ξέρω τι αναφέρουν στις συσκέψεις του, μια που μόνο μία έγινε εδώ στο Λιξούρι. Οι υπόλοιπες προφανώς γίνανε στο Αγωστόλι μαζί με τον Περιφερειάρχη κ. Σπύρου. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μετά τον δεύτερο σεισμό της Κυριακής, τις 3-2 Φλεβάρι πόσο είχαμε, έχει ενεργοποιηθεί κάπως ο κρατικός μηχανισμός. Έχει φανεί η αλληλεγγύη και η συμπαράσταση του κόσμου. Και αυτή τη στιγμή, σήμερα το απόγευμα, ο κύριος Βαρδινογιάννης με δική του πρωτοβουλία, χωρίς να του το ζητήσει κανένα, έφερε 3.000 λίτρα πετρέλαιο και έβαλε στο κλειστό γυμναστήριο Λιξουρίου, το οποίο φιλοξενούνται σύμφωνα του γυροκομείου, αλλά και τώρα το βράδυ αρκετοί από τους πολίτες της Παλικής. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα των κυβερνητικών συσκέψεων όμως. Όχι, απλά σας εξηγώ. Η ιδιωτική παρέμβαση, η ιδιωτική πρωτοβουλία. Όχι. Αυτό που βλέπουμε από το κράτος, από την πρόνοια προφανώς. Αριστερά, που ξέρεις ποιο είναι το ερώτημά μου εμένα. Κουβέρτες, σκηνές, καταλύματα. Όλα αυτά τα οποία πρέπει να υπάρχουν για όλο αυτό τον κόσμο που θα μείνει εκτός σπιτιού και απόψε. Νερό. Και πολλές ημέρες. Νερό, σκηνές, πρόθυμα. Υπάρχουν. Ωραία. Η Αρχιεπισκοπή έφερε από εχθές το βράδυ και μοίρασε σε όλους τους πολίτες τρόφιμα. Ποια τρόφιμα, τα σάπια, τα σάπια κοτόπουλα του Φουρλεμάδη, τα σάπια κοτόπουλα του Φουρλεμάδη έφερε εκεί. Καλά. Δεν τα γνωρίζω εγώ. Είναι ότι, με διακόπτετε όμως ένα λεπτάκι. Συγγνώμη κυρία Χαριτάτου, αλλά εντάξει, έχουμε και ένα παρελθόν. Τα καταλαβαίνω, αλλά καταλάβετε και εμένα που ζω αυτή την κατάσταση τώρα 10 μέρες πόσο είναι. Να προσέχετε τα κοτόπουλα που θα φάτε εκεί πέρα. Να προσέχουμε, μην ανησυχείτε. Με τη σαλμονέλα. Τρελά. Okay, λοιπόν, αυτή τη στιγμή από χθες μοιράζουν τρόφιμα σε όλους όσους έχουν μείνει χωρίς στέγη. Είτε είναι στο αμάξι του, είτε είναι στη σκηνή που έχει στήσει ο στρατός, γιατί έχει στήσει πολλές σκηνές ο στρατός. Και τουλάχιστον υπάρχει νερό και υπάρχει και φαγητό. Το μόνο που εμπιστεύονται στην Κεφαλονιά είναι το στρατό. Ο καιρός πώς είναι, δηλαδή. Ένα λεπτό. Οι σκηνές που είναι έξω, ο κόσμος μπορεί να μείνει. Πώς είναι ο καιρός. Όχι, αμέσως κύριε Καφαντάρη, δεν παίρνουμε, γιατί μόλις τώρα έκανε ένα μετσισμό, δηλαδή πριν 10 λεπτά, 15, τέσσερα ακόμα δύο ρίκτερ. Και αμέσως μετά, ένα δεύτερος μετασυσμός, ο οποίος ήταν καλούλη, αλλά δεν ξέρω πώς ήταν, γιατί δεν μπορώ να πω σε ίντερνετ, ούτε σε τηλεόραση. Δεν παίρνω στο σπίτι. Κυρία Χαριτάτου, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Πάμε και στον κύριο Ιωάννη Τσελέντη, καθηγητή μικροβιολογίας από το ΚΕΛΤΝΟ, είναι ο επικεφαλής της αποστολής του κλιμακίου. Κύριε Τσελέντη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πείτε μας ποια είναι η εικόνα που αντικρίσατε εσείς κάτω και ποια προβλήματα έχετε να αντιμετωπίσετε. Σήμερα ήρθα και μάλιστα στο τέλος της ημέρας. Βρέθηκα σε μια είχα επικοινωνίες με τις αρχές εδώ. Έμαθα μερικά πράγματα, αλλά είναι λίγο νωρίς να πω, καταλαβαίνετε είμαι 2 ώρες εδώ, να πω πράγματα. Αυτό θα επιθυμούσα να το συζητούσαμε ίσως αύριο ή μεθαύριο.
Το νερό εκείνο που εκεί. Ήθελα να σας πω είναι ότι σκοπός του Κελπνό στην Κεφαλονιά είναι να φτιάξει ένα επιπρόσθετο δίκτυο επιδημιολογικής επιτήρησης. Mm-hmm. Ξέρετε ότι το Κελπνό κάνει την επιδημιολογική επιτήρηση, αλλά σε περιπτώσεις όπως είναι αυτές σεισμού που είναι καταστάσεις καταστροφής, είναι συνήθεις οι διάφορες καταστάσεις που προσβάλλουν την υγεία. Okay. Και αυτό λοιπόν πρέπει κανείς να το επισημαίνει και να το καταγράφει πάρα πολύ γρήγορα, γρηγορότερα από ό,τι είναι στις συνηθισμένες καταστάσεις, για να μπορεί να παράγει πληροφορίες για τη διαχείρισή του. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Το άλλο είναι να δούμε ποια είναι η κατάσταση της σύνδεσης, την ποιότητα των νερών. Κύριε Τσελαντή, και επίσης να δούμε πώς γίνεται η επεξεργασία και η παραγωγή των διαφόρων τροφίμων, ιδίως στις μαζικές χώρους μαζικής εστίασης. Υπάρχει μια πληροφορία, τώρα δεν ξέρω αν μπορείτε να μας βοηθήσετε, και καλό θα είναι να μάθουμε το τι ακριβώς συμβαίνει για το νερό, ότι υπάρχει μια εντολή να μην χρησιμοποιείτε το δίκτυο ίδρυυσης, και δεύτερον ότι υπάρχει ένα θέμα στο πλοίο, έχουν στάσει στα αυτιά μας ακόμα και γαστρεντερίτιδας, κύριε Τσελέντη. Είναι αυτό που είπε. Πήρα πληροφορίες, δεν ξέρω αν είναι πραγματικά, αύριο θα έχω περισσότερες πληροφορίες για να μπορούμε να πούμε εάν αυτό είναι κρούσματα τα οποία είναι πιο συχνά από ότι είναι τα συνηθισμένα κρούσματα μια τέτοια εποχή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι πάρα πολύ λογικό. Πολύ λογικό, Άκη. Αυτό που είπε ο κ. Σελέντης, ο Κελπνός, συγγνώμη κυρία Καβαντά, είναι πάρα πολύ λογικό. Εκεί, αυτή τη στιγμή, κάθε διαβίωση η οποία είναι πρόχειρη, όπως είναι αυτή τώρα, γιατί δεν μπορούν να φτιάξουν σπίτια, έχει κινδύνους γαστρεντερίτιδας. Είναι και αυτό λογικό. Μην μας πιάσει αύριο το φαινόμενο και αρχίζουμε και φωνάζουμε όλοι από τις τηλεοράσεις όπου γαστρεντερίτιδα και έπαθαν όλοι σαλμονέλες που λέγεται. Εγώ θα ρωτήσω το χείο. Τι έχεις εσύ με τα κοτόπουλα? Ναι, και εγώ δεν το κατάλαβα. Γιατί φωνάζει τα κοτόπουλα? Για τα κοτόπουλα δεν το κατάλαβα. Είναι τελευταία που μπορεί να επικαλείται βοήθεια όταν έχει στην πλάτη ένα πολύ βρώμικο παρελθόν. Και μάλιστα με τον ίδιο αρχιεπίσκοπο. Μα τι σχέση έχει το παρελθόν? Μάλιστα με τον ίδιο αρχιεπίσκοπο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όλη τη σαβούρα εκεί πέρα. Αλλά τρομάζουμε τον κόσμο τώρα. Τι τρομάζει τον κόσμο, την αλήθεια. Όλη τη σαβούρα εκεί πέρα. Ελέγχθηκαν αυτά τα τρόφιμα? Οπωσδήποτε. Ελέγχθηκαν από ποιον? Δεν νομίζω. Από ποιον ελέγχθηκαν? Καλά τώρα, δηλαδή μπορεί να έστειλε ο αρχιεπίσκοπο. Γιατί τι είναι αρχιεπίσκοπο, Άγιο? Δεν καταλαβαίνω. Λιγμένα τρόφιμα να παίζουν δηλαδή άνθρωποι. Γιατί δεν έχουν ξαναστείλει? Είναι που είναι ταλαιπωρημένοι. Δεν έχουν ξαναστείλει. Που έχουν στείλει. Η αλληλεγγύη δεν έστειλε με το φουρλεμάδι κάτω τα κοτόπουλα και με τι που είχαν σαλμονέλα και ήταν σάπια και έγινε το μεγάλο σκάνδαλο της Αρχιεπισκοπής. Εσείς το πρώτη φορά τα ακούτε αυτό? Όχι επί του Ιερώνυμου. Επί ποιου? Πιο πριν νομίζω. Τι σημασία έχει? Λοιπόν, μπορώ να πω κάτι γιατί. Μπορώ να ρωτήσω κάτι, κύριε Καταφατάρη, σε πολιτικό επίπεδο, γιατί αφήσαμε μόνο. Πρέπει να πάω στο διάλειμμα, είναι 11 παρά. Θα γυρίσουμε και θα έχουμε. Δύο κουβέντες θέλω να πω. Αυτό το οποίο επήγει τώρα είναι η εξασφάλιση της στοιχειώδους διαβίωσης. Θα μου δώσετε το χρόνο μετά. Θα σας το δώσω, γι' αυτό είμαστε εδώ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις. Γι' αυτό δημιουργήσαμε την προθεσμιακή κατάθεση Απόδοση και Ελευθερία που σου προσφέρει τη δυνατότητα να έχεις το κεφάλαιο σου διαθέσιμο, αυξανόμενο επιτόκιο και μηνιαία απόδοση τόκων. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιός. Τράπεζα Πειραιός. Σταθερή γιατί κινείται. Μπαμπά, εμείς δεν θα σταματήσουμε ποτέ στο βενζινάδικο. 1470 χιλιόμετρα με ένα μόνο γέμισμα. Citroën C3 Diesel πεντάθυρο με 11.290 ευρώ. Για diesel μόνο στη Citroën. Μαρία, το τρίο κρύο.
από σήμερα, κομμένη θέρμανση. Και το καλοριφέρ θα αναβεί μόνο όταν το αποφασίσουμε. Εμείς. Ως πότε θα αφήνετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς? Επιλέξτε φυσικό αέριο για απόλυτη ανεξαρτησία και άφθονη θέρμανση. Εγκαταστήστε εύκολα και απλά τον δικό σας διάβητα φυσικού αερίου και απολαύστε τουλάχιστον 40% οικονομία στη θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό στη στιγμή, χωρίς να κάνουν άλλη κουμάντο στο σπίτι σας. Καλέστε τώρα το 1133 και ενημερωθείτε για τα προγράμματα χρηματοδότησης και τις προσφορές στα τέλη σύνδεσης. Φυσικό αέριο Αττικής. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, πλακάκια και έπιπλα μπάνιο. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι, Λεωφόρο Καραμαλή 127, Αχαρνέ. Στην Ιστικμπάλ κάθε μέρα ανοίγουν πολλά σπίτια. Ελάτε να ανοίξουμε και το δικό σας. Κρεβατοκάμαρα, καναπές, τραπεζαρία, όλα μαζί 1500 ευρώ. Και δώρο το στρώμα. Ιστικμπάλ, έτσι ανοίγει σπίτι. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισού 152, έναν Dictel. Ανδρουλάκης Κατασκευαστική. Ενεργειακές βιοκλιματικές κατοικίες. Χτίζουμε το παρόν, ορίζουμε το μέλλον. Ανδρουλάκης Ενεργειακή Δόμηση. 19ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Μαραθώνος, Πικέρμη. Ακόμα χαμηλότερες τιμές και από τις εκτόσεις στα σύγχρονα καταστήματα Bazaar. Bazaar, Πευκάκια, Εγάλεο, Δάφνη. Bazaar, ρούχα με το κιλό, μόδα με τόνο. Ταξιπλών, το ταξί του 21ου αιώνα. Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή στο κινητό σας και περάστε στη νέα εποχή της μετακίνησης. Και χωρίς χρέωση κλήσης. Ταξιπλών, πιο πολύ από ταξί. Ιδέες, λύσεις, προτάσεις για τη γυναίκα και το παιδί. Έκθεση Γάμος Βάπτης. 7 έως 10 Φεβρουαρίου στο εκθεσιακό Περιστερίου. Μετρό Ανθούπολη. Εσείς προτείνετε χώρο. Εμείς ιδέες και λύσεις. Γκρούπο Κουτσίνε. Και τελειώσατε. Δείτε το site μας www.groupokoutsine.gr. 1151, γιατροί κατοίκων. Όπου κι αν είστε, ερχόμαστε κοντά σας. Όλο το 24ωρο με ένα τηλεφώνημα. 1151, γιατροί κατοίκων. Τολμηρό, αναζωογονητικό, σίγουρα απολαυστικό. Απολαμβάνεις πραγματικά το μπάνιο σου όταν δεν το έχεις πληρώσει ακριβά. Γιατί στον Λακιώτη θα βρεις 12.500 επώνυμα είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Στα δύσκολα καλέστε 96195. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. Για κάθε πρόβλημα στεγανοποίησης, για κάθε θερμομόνωση, για κάθε κτίριο, με 20 χρόνια γραπτή εγγύηση. ΠΑΟΜ, Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. 96195. Τα πάχη μου, τα κάλλη μου. Αν είσαι άντρας, έλα με 50 ευρώ και πάρε πακέτο. Παντελόνι φόρμας φούτερ, μπλούζα κολεγίου φούτερ, παντελόνι τζιν, πουκάμισο καρό, τρία ζευγάρια κάλτσες και δώρο μία μπλούζα με κουκούλα. Όλα στα μέτρα σας, όλα με 50 ευρώ. Καταστήματα Extra Large. Περιστέρι, Καλλιθέα. Το χαρτί ανακυκλώνεται. Το κλασέρ όμως, ναι, γιατί είναι SCAG. Ελληνικό, ανακυκλώσιμο και με σφραγίδα ποιότητας. Και ποιοτικά μπλοκ γραφής SCAG και πεσπάντος γελάστιχο. SCAG οργανώνει επιχειρήσεις. Η Globi LED φέρνει στο φως το ζήτημα της οικονομίας. Κάνει αντικατάσταση το φωτισμό της επιχείρησής σας με φωτιστικά LED και προσφέρει 100% χρηματοδότηση. Μηνιαία αποπληρωμή από το κέρδος εξοικονόμησης και 5 χρόνια εγγύηση. Δυνατότητα υλοποίησης έργων και μέσω ΕΣΠΑ. Globi LED. Όλα στο φως. Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή. Ξέρετε τι είναι το υαλουρονικό οξύ? Είναι ο ισχυρότερος παράγοντας λίπανσης και προστασίας των αρθρώσεων από τις καταστροφές και τους πόνους που προκαλούνται από το χρόνο και τις αρθρίτιδες. Δυστυχώς, όσο μεγαλώνουμε, το υαλουρονικό χάνεται από το σώμα μας, με αποτέλεσμα οι τριβές και φλεγμονές που οδηγούν σε έντονους πόνους και μείωση της κινητικότητας των αρθρώσεων να αυξάνονται κατακόρυφα. Ευτυχώς, τώρα ήρθε το υαλουρόν, το ισχυρότερο πόσιμο φυσικό υαλουρονικό οξύ, που είναι όμοιο με αυτό που παράγει ο οργανισμός μας. Απορροφάτε πλήρως.
πηγαίνει όπου υπάρχει αφυδάτωση και φλεγμονή. Και δουλεύει πραγματικά, ανακουφίζοντας από τους πόνους και ξεκλειδώνοντας τις κουδιασμένες αρθρώσεις. Αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, πόνοι στις αρθρώσεις. Ιαλουρών, το κορυφαίο ιαλουρονικό σε σταγόνες. Ιαλουρών, λίγες σταγόνες την ημέρα και ξαναβρείτε τη χαρά της ζωής και της κίνησης. Επιστρέφουμε και να δούμε άλλη μια φορά το ερώτημα της βραδιάς. Αν πιστεύετε ότι η πολιτική παρουσία στην Κεφαλονιά, η έντονη πολιτική παρουσία στην Κεφαλονιά, γίνεται για λόγους ψηφοδηρίας εν μέσω προεκλογικής περίοδου ή όχι. Οι τρόποι συμμετοχής είναι αυτοί που βλέπετε και στο τέλος της βραδιάς θα έχουμε και το αποτέλεσμα της δημομέτρησης, όπως κάθε βράδυ. Και μια δωροεπιταγή 150 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Λοιπόν. Λοιπόν, να πω τώρα και ένα δύο πράγματα. Αυτό το οποίο επήγε αυτή τη στιγμή είναι η εξασφάλιση της στοιχειώδους διαβίωσης των κατοίκων. Που έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με το να έχουν καθαρό πόσιμο νερό να καταναλώνουν. Μία παρένθεση, ένα σωστά οργανωμένο σύστημα πολιτικής προστασίας λέει ότι ο Δήμαρχος πρέπει να έχει επαφή σε μόνιμη βάση με τα σούπερ μάρκετ πόσα μπουκαλάκια νερό υπάρχουν. Δηλαδή, σας το αναφέρω αυτό ενδεικτικά. Τι σημαίνει οργανωμένο σύστημα πολιτικής προστασίας. Δίκτυα ίδρυυσης αποχέτευσης, ένα αυτό, χημικές τουαλέτες για τους ανθρώπους, στέγαση, σίτιση. Είναι γεγονός ότι πήγαν και δύο καράβια, έτσι που στεγάσανε και κάποιους ανθρώπους, νομίζω 1200 άτομα ήταν το τελευταίο καράβι που πήγε. Λοιπόν, εκεί υπήρξαν τα κρούσματα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι θετικό, αλλά αυτό το οποίο επήγε αυτή τη στιγμή είναι προκάτ σπίτια ή κοντέινερς τέλος πάντων να πάνε στα διάφορα χωριά, γιατί είπατε κι εσείς πριν ότι ο άλλος δεν σηκώνεται να φύγει από το Λιξούρι να πάει στο Αργοστόλι σε ένα στάδιο ή να πάει να μείνει σε ένα πλοίο δεν για κάποια βράδια. Αφήνει το σπίτι του και εδώ μπαίνει, αν θέλετε, και ένα άλλο ζήτημα. Ερώτημα, ενισχύθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις στην Κεφαλονιά αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί υπάρχουν και κρούσματα, άκουσα, για περιουσίες κλπ. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να είναι μέσα σε συγκεκριμένο σχέδιο. Εντάξει, από εκεί και πέρα, αυτό που ήθελα να πω, επειδή αναφέρθηκε για τα σχολεία, είναι ένα σοβαρό ζήτημα το θέμα των σχολείων. Τα σχολεία έχουν σοβαρά προβλήματα και άμεσα πρέπει να επαναλειτουργήσουν. Και δεν είναι μόνο το γνωστικό κομμάτι, είναι και το ψυχολογικό. Ναι. Είναι ότι η κοινωνία πρέπει να αρχίσει να ζει ξανά. Αυτό είναι το πολύ σοβαρό και πρέπει να υπάρξουν και κοντέινερς. Εδώ μπορώ να κάνω το ερώτημά μου. Ένα σχόλιο, επειδή αναφέρθηκε κάτι για την εκκλησία. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι θετικό και η Εκκλησία να βοηθήσει αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, να μην ξεχνάμε και τα δίκτυα αλληλεγγύης που υπάρχουν και εμείς, σαν χώρος πολιτικός, έχουμε την αλληλεγγύη για όλους. Και να μην ξεχνάμε και θελοντική προσφορά από το ΤΕΕ της Πάτρας που πήγαν μηχανικοί να βοηθήσουν στην καταγραφή. Δηλαδή, ο εθελοντισμός όμως δεν λύνει τα ζητήματα. Εμένα μου κάνουν πολλά παράπονα, χρειάζεται ένα κεντρικό σχεδιασμός για τη μηχανικό βουλευτήνα του νησιού. Η μηχανικό βουλευτή του νησιού, η οποία ήταν και προϊσταμένη πολεοδομία, κάνει αυτοψίες αυτή τη στιγμή, κύριε Χίο. Εμένα μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ότι ψάχνουμε να τη βρούμε. Εδώ επίσης, κάνει αυτοψίες η ίδια χωρίς να είναι η δουλειά της πια. Κύριε Παπλόπουλε, θα μπορούσε να λειτουργήσει. Έτσι, βουλευτής είναι αυτή τη στιγμή και κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτοψίες. Και μηχανικός αυτό σας λέω. Άμεσα η ΚΕΔΕ και να στείλει τους μηχανικούς των Δήμων εκεί για να τελειώνει το θέμα με τα σπίτια. Δυστυχώς καθυστερούμε και αυτό που είπε ο Στέφανος και συμφωνώ μαζί του, δεν λειτουργούν οι τοπικές κοινωνίες. Όχι, οι δήμαρχοι. Μα δεν υπάρχει δήμαρχος σήμερα, αγαπητέ κύριε Μαργαρίτη, δεν υπάρχει δήμαρχος. Κύριε, συμφωνώ. Εγώ μα είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Πού είναι ο Πάρης? Αντί να μας πει αν υπάρχει. Είναι ανύπαρκτος. Δηλαδή, αν έχει βοήθεια, τι θέλει σήμερα. Είναι ανύπαρκτος. Θέλει μηχανικούς. Το μόνο που κοιτάζει είναι τα ντεπόζιτα με τη βενζίνη. Αυτό κοιτάζει. Το μετέλεσμα. Αμφιά να κάνει το ερώτημα για αποχώρηση. Πάρα πολύ σύντομα, γιατί προηγουμένως είπαμε για την περατζάδα η οποία έγινε από υπουργούς και την παρακολουθήσαμε και το τι συνέβη με τον κύριο Δένγκη. Εγώ θέλω να ρωτήσω την κυρία Καφαντάρη, γιατί αντίστοιχα, αν θέλετε, λέγεται για το ΣΥΡΙΖΑ ότι αποφασίστηκε να μεταβεί κλιμάκιο του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης. Ναι, γιατί από έχει μονοεργική και κοιτάζει την κράτηση. Ναι, ναι. Από, δίκιο έχεις. Ακούστηκε και αυτό, Στέφανε. Από τη στιγμή που ετέθη στη Βουλή το θέμα, γιατί δεν έχετε βγάλει ανακοίνωση, γιατί δεν πήγατε, όχι, εμείς βγάλαμε οι τοπικές κοινωνίες κτλ. Δηλαδή, ετέθη και
η ψηφοθερική λόγη και για το ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Καφαντάρη. Υπάρχουν και τοπικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίες στηρίζουν εκεί την όλη διαδικασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Κεφαλονιάς έχει βγάλει έγκαιρα από την προηγούμενη εβδομάδα και ένα πλαίσιο 12 θέσεων του τι πρέπει να γίνει. Εκτός της τοπικής βουλευτού, υπάρχει και μια αντιπροσωπεία από δύο βουλευτίνες που πήγε χθες και θα ολοκληρωθεί αυτό αύριο. Πέραν της συνεχούς παρουσίας φυσικά του χώρου του πολιτικού του ΣΥΡΙΖΑ, θα ολοκληρωθεί και με την παρουσία του Αλέξη του Τσίπρα. Λοιπόν, εμείς δεν κινούμαστε με εντυπωσιασμού κινήσεις. Νομίζω θα μπορούσε από την πρώτη στιγμή να πάει ο κύριος Τσίπρας. Έτσι, λοιπόν, έτσι, το θέμα είναι... Αναγκαστήκατε τέλος πάντων να πάτε σε υψηλό επίπεδο ο κύριος Τσίπρας, γιατί είχε προηγηθεί όλο αυτό το οποίο είχε προηγηθεί. Δεν είναι ικανοποιημένοι οι πολίτες Κεφαλονιάς από την πολιτική κατάσταση, κυρία Καφαντάρη. Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός συνολικά και όχι μόνο στην Κεφαλονιά δεν είναι ικανοποιημένος από την πολιτική κατάσταση που βιώνει. Από την ανθρωπιστική κρίση την οποία βιώνει ο ελληνικός λαός συνολικά. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στον κύριο Φιλιππίδη, τον κύριο Άγγελο Φιλιππίδη, ο οποίος είναι ελεύθερος. Χωρίς περιοριστικούς όρους, αλλά δεν είναι ελεύθερος. Μία παραμένει στο τμήμα Αλλοδαπών στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε να δούμε, πριν από λίγη ώρα, μίλησε μέσα από το τμήμα Αλλοδαπών στο ενικός.gr. Πάμε να ακούσουμε τι είπε. Δεν έχετε αφαιθεί ελεύθερος? Όχι, δεν αφαιθήκα ελεύθερος. Πρέπει να γίνουν κάποιες διατυπώσεις. Πριν όμως από όσο πληροφορούμε, έχει εκδοθεί και δεύτερο ένταλμα συλλήψεως, το οποίο καθυστερεί την επιστροφή μου στην Αθήνα, μια και η πρόθεσή μου θα ήταν αύριο να επιστρέψω στην Αθήνα. Οι νομικοί σας σχετικά με αυτό, σύμβουλοι, τι σας λένε? Ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν τώρα? Έτσι όπως έχει η κατάσταση, καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει καινούριο σήμα της Ιντερπολ, το οποίο σημαίνει ξανά από την αρχή, ξανά ένα δικαστήριο διευκρινιστικό μέχρι να έρθουν τα έγγραφα από την Ελλάδα. Και αφού έρθουν τα έγγραφα από την Ελλάδα και μεταφραστούν και διαβαστούν σε διάφορες υπηρεσίες περίπου 20-25 μέρες, θα γίνει κανονικά και δεύτερο δικαστήριο που θα αφορά την έκδοσή μου με βάση το δεύτερο ένταλμα. Εσείς θεωρείτε ότι έχετε στοχοποιηθεί προσωπικά? Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Όταν ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει αυτό το παρελθόν, και σας λέω, έχω χαρίσει στο ταχυδρομικό ταμιευτέρο από προσωπικά μου λεφτά, τουλάχιστον 650.000 ευρώ. Όταν ένας άνθρωπος έχει αυτό το παρελθόν. Εννοείται από τις αμοιβές σας που δεν λαμβάνετε. Θα προστατευτεί τα δικαιώματά του ανθρώπινα και να μπορέσει να απολογηθεί σε ένα στάδιο που δεν θα έχει καταστραφεί η καριέρα του. Γιατί η κυρία Παπανδρέου έχει τελέσει από το ένα μέτρο την καριέρα μου. Θέλω να έρθω να απολογηθώ, πρέπει να έρθω να απολογηθώ. Το χρωστάω στην ιστορία μου, το χρωστάω στον εαυτό μου, το χρωστάω στα 2,5 χρόνια, το χρωστάω στο ότι άφησα την καλύτερη ελληνική τράπεζα το 2009, το χρωστάω στους 2,5 υπαλλήλους που δουλέψανε μαζί μου και που φέραμε αυτό το αποτέλεσμα. Και θα έρθω να απολογηθώ. Και αγωνιώ για να έρθω να απολογηθώ και προσπαθώ να έρθω να απολογηθώ. Αλλά κάποιοι φαίνεται δεν το θέλουν. Ερωτήθηκε συγκεκριμένα μία ερώτηση από τον πρόεδρο. Δεν με ρώτησε άλλη ερώτηση. Αν πιστεύω ότι κινδυνεύω γυρνώντας στην Ελλάδα. Και η απάντησή μου ήταν ελπίζω όχι. Όπως σας το λέω ακριβώς. Δύο λέξεις. Ελπίζω όχι. Άρα εσείς προσωπικά δεν αναφερθήκατε στον κύριο Καραμανλή. Με τιμάει το γεγονός ότι είμαι φίλος πολιτικά και προσωπικά με τον Κώστα Καραμανλή, αλλά δεν κρύβω πίσω από κανέναν. Δεν θέλω να κρυφτώ πίσω από κανέναν. Δεν θα κρυφτώ πίσω από τον κύριο Καραμανλή, ο οποίος καταρχάς δεν έχει σε καμία περίπτωση καμία ευθύνη, δεν έχει ποτέ δώσει καμία οδηγία η οποία να έχει επηρεάσει τις αποφάσεις μου. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν έχω καμία πρόθεση να κρύψω το καταπληκτικό μου έργο πίσω από κανέναν. Υπάρχει περίπτωση να οδηγηθείτε και πάλι στη φυλακή σήμερα? Αυτό προσπαθεί το ελληνικό δημόσιο και φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιθανόν. Σήμερα όχι, αύριο. Είναι πολύ πιθανόν να ξαναοδηγηθώ με βάση το δεύτερο ένταλμα στην φυλακή. Αυτό επιδιώκει το ελληνικό δημόσιο και είναι πάρα πολύ πιθανό να το καταφέρει. Μάλιστα. Λέει ψέματα ο κ. Φιλιππίδης. Γιατί λέει ψέματα? Λέει ψέματα γιατί σύμφωνα με το δικαστικό ρεπορτάζ, ο κ. Φιλιππίδης, βάσει των όσων διέρευσαν και των όσων κυκλοφόρησαν στην Ευελπίδων σήμερα από τους δικαστικούς συντάκτες, έχει επικαλεστεί ούκο λίγες φορές το όνομα του Κώστα Καραμαλή σε αυτά τα οποία είπε στις τουρκικές αρχές. Και συγκεκριμένα, σε ερώτημα, έτσι, για να μην. Λέμε την αλήθεια στον κόσμο, οι Τούρκοι δικαστές, τα διαβάζω γιατί είναι συγκεκριμένα πράγματα, τα ξέρουν οι δικαστικοί συντάκτες. Σε περίπτωση εκδόσεώς σας στην Ελλάδα ανησυχείτε αν τύχετε κακής μεταχείρισης? Λοιπόν, δεν γνωρίζω. Και ο συνήγορος υπεράσπισης, κάποιος τον Γκάν, αναφέρει ότι διαμέσου του πελάτη μου, μέσω του κυρίου Φιλιππίδη αναφέρονται αυτά, θέλουν να φτάσουν στον Καραμαλή.
δεν πρέπει να γίνεται λόγος για έκθεση επειδή δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη κλπ. Έχει επικαλεστεί, ο κολλήγες φορές ο κ. Φιλιππίδης στο όνομα Καραμαλής. Υποστήριξε όμως. Εγώ το διάβασα στο Ενικό, υποστήριξε γι' αυτό ότι δεν ήξερε τη μετάφραση των Τούρκων. Μιλούσαν στα Τούρκικα. Εγώ αυτό που βλέπω, Άκη, είναι ότι είναι η περίπτωση ίδια με τον κύριο Γρυβαία. Ό,τι έκανε ο Γρυβαίας με τη σύζυγό του στο Λονδίνο, το αντίστοιχο κάνει και ο κύριος Φιλιππίδης, διότι αν ήθελε πραγματικά να έχει έρθει στην ελληνική δικαιοσύνη μπροστά ο κύριος Φιλιππίδης, την πρώτη μέρα που τον πήραν τηλέφωνο και ενημερώθηκε, την πρώτη μέρα που ξεκίνησε και νομίζαμε όλοι ότι είναι στην Αμερική, έτσι λέγαμε. Μήπως είναι υπόθεση Χριστοφοράκου. Λέω, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να κρυφτεί μέσα στην Τουρκία. Δεν θέλουν να έρθει εδώ ο Φιλιππίδης. Εγώ βλέπω χοντρό πολιτικό παιχνίδι γύρω από το Φιλιππίδη. Ή αυτό είναι το θέμα, ή ο ίδιος δεν θέλει. Ή και οι δύο, ή και τα δύο μέρη. Δηλαδή κάποιοι δεν θέλουν να έρθει εδώ, διότι, ή ο ίδιος δεν θέλει, διότι θα πρέπει να πει πράγματα γιατί και μυστήρια. Και θυμάμαι να λέει, πρέπει να μιλήσει για το Μαυροβούνι. Όταν απολογηθώ, θέλω κάμερες στην ανάκριση, ναι, να ακούσει και ο κόσμος τι έχω να πω. Ο κύριος Φιλιππίδης δεν πήγε τυχαία στην Τουρκία. Ακριβώς. Αυτό γνώριζε, δηλαδή, ότι θα προκύψει δικό του πρόβλημα. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι όταν τον συνέλαβαν στην πλατεία ταξί με κύριε Στέφανο. Και δεν μιλούσε τυχαία από το τηλέφωνο. Ήταν παραμονή που θα ερχόταν. Στον κύριο Παπαδάκη. Γνώριζε, δεν γνώριζε ο Φιλιππίδης ότι το τηλέφωνο του μπορεί να παρακολουθείτε. Δεν άρα, λοιπόν, είναι δυνατόν. Προκαλούσε τις τουρκικές αρχές σε συνεργασία με τις ελληνικές να το συλλάβουν. Λέει όμως, ότι όσο προκαλούσα όπως το περιγράφεις και καλά κάνεις και τα λες αυτά. Και εγώ σου βάζω τον αντίλογο. Μα είχα συμφωνήσει, λέει, την επομένη θα ήμουν Ελλάδα. Και γιατί δεν είχε έρθει. Και... άλλο λέω. Λέει, υποστηρίζει ότι. Την ημέρα που τον συνέλαβαν ήταν η παραμονή της άφηξής του στην Ελλάδα. Εγώ ρωτάω το αντίστροφο. Την οποία είχε συμφωνήσει με τις αρχές μέσω του δικηγόρου του για να έρθει και να πει αυτά που απειλούσε τότε. Τρεις μέρες μιλούσε στο τηλέφωνο. Γιατί δεν ήρθε λοιπόν. Είπε ότι είχε κάποια ραντεβού στην. Αυτά είναι παραμύθια της Καλλιμάς. Να πει τι έχει γίνει. Να πει τι έχει γίνει. Στην Τουρκία. Να πει τι έχει γίνει το Μαυροβούνι, πού είναι τα λεφτά, τα 6 εκατομμύρια πώς δικαιολογούνται στην τράπεζα του τραπεζικού λογαριασμού, πώς πηγαίνανε και ξεπληρώνονταν τα λεφτά εκεί πέρα, πώς γυρίζανε στην τράπεζα του Ρέστη, όλα αυτά πρέπει να τα πει. Και να κατανομάσει και αυτούς, όχι σαν τον Τζοχαντζόπουλο που το ρωτάνε οι Ελβετοί και λέει να συστήσει το ελληνικό κράτος να φέρει τα λεφτά μέσα. Αυτό κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Θα το πούμε μετά. Όχι, κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είναι παιχνίδι με τον Φιλιππίδη, μεγάλο. Πολύ μεγάλο όμως πρέπει να αναρωτηθούμε, ο κύριος Φιλιππίδης γνώριζε ότι θα υπάρξει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα με την έκδοσή του, ότι δεν θα γίνει η μετάφραση των 180 σελίδων, δεν ξέρω πόσες ήταν για το ένταλμα. Οι αρχές εδώ τι έκανε. Αλλά Χριστοφοράκος ήταν, το είπε προηγουμένως. Αλλά Χριστοφοράκος. Όλα τα γνώριζε και οι δικηγόροι το συμβούλευσαν αυτά τα πράγματα, όμως σε μια γενικότερη, αν θέλετε, διαπίστωση και έβγαλε για πρώτη φορά η Ευρωπαία Επίτροπος η κυρία Μάλστρομ, την έκθεσή της για τη διαφθορά. Η διαφθορά τη στιγμή ζημιώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα 120 δις ετησίως. Και γι' αυτό το λόγο οι ενεργοί πολίτες... Ποια διαφθορά, κύριε Μαργαρίτη, των πολιτών ή των πολιτικών. Των πολιτικών φυσικά. Και μάλιστα σε αυτή την έκθεση η χώρα μας είναι από τις πρώτες θέσεις. Καλά, πρώτα και γι' αυτό το λόγο... Η Γερμανία να πάει πρώτη θέση, για αυτή διαφθείρει. Και γι' αυτό το λόγο πήραμε μία πρωτοβουλία ως ενεργοί πολίτες κατά της διαφθοράς, καθαρά χέρια στη Θεσσαλονίκη. Όχι, είμαστε ενεργοί πολίτες κατά της διαφθοράς, καθαρά χέρια. Όταν ήμασταν τα καλύτερα πελατάκια της Siemens και των Γερμανών, υπήρχαν τέτοιες εκθέσεις. Βγήκε όμως. Υπήρχαν τέτοιες εκθέσεις. Και θέλω να όταν πω... πήγανε πέρα δόθε οι βαλίτσες με τις μίζες, υπήρχαν τέτοιες εκθέσεις. Όταν μας δίνανε δάνεια, κύριε Μαργαρίτη, για να αγοράσουμε τα δικά τους τα όπλα υπερπροσδοκημένα. Για να ολοκληρώσω. Και ο κύριος Φιλιππίδης. Ναι, να πρέπει να μας πει γιατί δεν έρχεται. Ποιος τον διώχνει και του λέει έλα αλλά φύγε. Σε αυτή την πρωτοβουλία που παίρνουμε τη Δευτέρα 8.30 ώρα το πρωί Αριστοτέλους με Βασιλέως Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη θα διαμαρτυρηθούμε γιατί θέλουμε επιτέλους εισαγγελείς να στηριχθούν, να βάλουν τους κλέφτες στη φυλακή, να γυρίσουν τα λεφτά στον κόσμο. Αυτό η έκθεση κατά της διαφθοράς. Είναι ένα μεγάλο καμπανάκι. Στις εκθέσεις λοιπόν, διεθνούς και αν θέλετε να το δούμε και ευρύτερα, ποιο ήταν το τρίο επικυβέρνησης Καραμαλή που συναγελαζόταν και περνούσε όμορφα, ο κύριος Αγγέλου, ο κύριος Φιλιππίδης και ο κύριος Χατζημανουήλ. Λοιπόν, να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Λοιπόν, δεν είναι τυχαίος ο ρόλος κανενός. Επίσης, αγαπητέ κύριε Μαργαρίτη. Άντε, μπράβο, για να, κάποια επίσης, στιγμή να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Να αποκαλύψουμε ένα ακόμα παρασκήνιο, το οποίο ακουμπάει στο όνομα Χακάν Φιντάν. Ο κύριος Χακάν Φιντάν, για όσους δεν το γνωρίζουν αυτό, Χακάν Φιντάν, είναι ο αρχηγός της ΜΙΤ. Είναι ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας. Εγώ βλέπω εδώ πέρα, στο τηλεγράφημα που παίρνουμε από τους δικαστικούς συντάκτες, ότι οι Τούρκοι δικαστές στην υπόθεση του Φιλιππίδη ρωτούν προβοκατόρικα τους δύο συνηγόρους υπεράσπισης του κυρίου Φιλιππίδη που παρουσιάστηκαν εκεί μαζί του. Ναι. Είναι ο κύριος Ντογκάν και ο κύριος Γκιλντιρίμ. Ο κύριος Γκιλντιρίμ είναι Τούρκοι δικηγόροι και τους ρωτούν προβοκατόρικα οι Τούρκοι δικαστές. Σε περίπτωση εκδόσεώς σας στην Ελλάδα ανησυχείτε αν τύχετε κακής μεταχείρισης ή αν θα υποστείτε κάποια αδικία. Και απαντάει ο κύριος Ντογκάν. Τα γεγονότα στα οποία το αίτημα έκδοσης έχουν σχέση με την εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης, τα γεγονότα αυτά έχουν σχέση με την εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα. Ο πελάτης μου είναι στενός φίλος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Κώστα Καραμαλή. Και ο κύριος Γκιλντιρίμ λέει τα ίδια. Ο Χακάν Φιντάν λοιπόν θα παίξει το δικό του παιχνίδι σε αυτές τις περιπτώσεις. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί Τούρκοι πολίτες κουρδικής καταγωγής που κάποια στιγμή πρέπει να εκδοθούν με συναπόφαση της τουρκικής και της ελληνικής κυβέρνησης στα σύνορα της Αδριανούπολης. Να δοθούν δηλαδή, όπως δόθηκαν και άλλοι πολλοί ακόμα, στο επίπεδο των αμοιβαίων σχέσεων των φίλων χωρών. Άρα λοιπόν ένας από αυτούς, ένα από αυτά τα χαρτιά τα καλά, είναι και ο Φιλιππίδης. Ένας Φιλιππίδης, τρεις Κούρδοι. Καταλάβατε. Θέλω μια φράση από την κυρία Καφαντάρη για να πάμε στους τηλεθεατές. Περιμένουμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπήκαμε στο μνημόνιο. Μας βάλανε μάλλον για να σωθεί η χώρα και ο ελληνικός λαός και τέλος πάντων την καταστροφή. Έτσι. Και αυτοί οι οποίοι κερδίσαν από όλες αυτές τις πολιτικές είναι οι τράπεζες. Και έγινε πολύ μεγάλο παιχνίδι και με το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και με όλες τις τράπεζες, με τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης. Να μην ξεχνάμε ότι το ΤΑΦ-ΤΑΦ εξαιρέθηκε αυτές τις διαδικασίες. Χωρίστηκε σε καλό και κακό. Έτσι. Λοιπόν, μια συζήτηση μας είναι σαφής. Τα χρήματα του ελληνικού λαού ανακεφαλαιοποιήθηκαν οι τράπεζες στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και εμείς μιλάμε ουσιαστικά, μιας και είναι και χρήμα του ελληνικού λαού, για εθνικοποίηση των τραπεζών, υπό δημόσιο έλεγχο. Είναι κρατικές οι τράπεζες τώρα. Όταν λέμε, λοιπόν, αυτή είναι η θέση μας και άλλο ρόλο. Ακριβώς, άρα, έτσι. Ναι, από την πολιτική όμως την οποία ασκούν, ποια είναι αυτή τη στιγμή και τι ζητάνε τώρα παραπάνω. Η πλειοψηφία των μετοχών είναι στο Ταμείο. Πήρανε χρήματα, ρευστότητα στην αγορά δεν υπάρχει. Δεν δίνονται δάνεια και τους επιχειρηματίες κλπ. Λοιπόν, εμείς μιλάμε και για τράπεζες ειδικού σκοπού. Συμφωνώ μαζί σας που δεν δώσαν έτσι δάνεια. Πάμε στους πολίτες που περιμένουν. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ να δούμε άλλη μια φορά το ερώτημα, αν γίνεται της βραδιάς. Εάν πιστεύετε ότι οι πολιτικοί πηγαίνουν στην Κεφαλονιά για ψηφοθυρία μέσω προεκλογικής περίοδου ή όχι. Η τρόπη επικοινωνίας είναι αυτή, είναι γνωστή. Πάμε στον πρώτο τηλεθεατή, είναι ο κύριος. Ο κύριος Νεόφυτος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Θα ήθελα να προσθέσω στο ερώτημα που βάζετε ότι οι πολιτικοί, αν θέλατε να έρθουν, απευθύνουμε σε όλους τους δημοσιογράφους που λένε ότι οι πολιτικοί πρέπει να έρθουν στο νησί γιατί αν δεν ερχόντουσαν θα τους κατακρίναμε. Θέλω να πω πως όχι με αυτό το συμφερτό των αστυνομικών για να μην μπορούμε να πλησιάσουμε. Όχι να μην μπορούμε να πιούμε νερό. Όχι να έρθει ο δέσποτας και κάνουμε το σταυρό μας να σωθεί, να φύγει το νησί να πάει στην Ιταλία για να μην πληρώνουμε δασμούς. Όσο για τον κύριο Αδωνή, ήρθε και εγγενία σε μια πτέρυγα η οποία έχει φτιαχτεί εδώ και 4 χρόνια. Δεν την ανοίγανε για οικονομικούς λόγους. Εγώ ομιλών δεν έχω πάθει ζημιά. Συμπολίτες μου όμως κοιμώνται στο δρόμο. Εγώ ομιλών έχω πάθει έφραγμα. Και την αποζημίωσή μου, τη σύνταξή μου, μου τη δίνει ο κύριος Άδωνης γιατί περιμένει να καθαρογραφεί. Θα την πάρω τον Απρίλιο, αλλά τον Απρίλιο δεν θα μου τη δώσουν. Τι να το κάνουμε αυτό το κράτος. Δεν θέλουμε λύπηση και παλονίτες. Θέλουμε ψυχή. Θέλουμε αγάπη. Θέλουμε σεβασμό. Οι πολιτικοί, ακόμα και ο δέσποτας, δεν μας σεβαστήκανε. Δεν ξέρω για τον κύριο Χίο για αυτά που λέει για τις τροφές. Εγώ
δεν έχω δει. Κανένα δεν έχω δει δίπλα μου. Όσα τηλέφωνα έχω πάρει, γιατί έχω μικρό παιδί, τριών μηνών παιδί, μικρό νεογέννητο, όποιον και να πάρεις δεν ξέρει. Την αστυνομία πάρεις δεν ξέρει. Την πυροσβεστική πάρεις, μην πέρασε στο σπίτι. Το θέμα που έγινε με την αστυνομία σήμερα, ότι θα ανακαινώσει το νησί, θα γίνει μεγάλο σεισμός. Δεν ξέρουν κανένα να μας πει. Ποιος το έκανε αυτό, η ΕΦΤΕ, ο λιμενικός, ο τρελός ο κεφαλογήτης. Παρακαλώ πάρα πολύ, λίγο σεβασμό από τους πολιτικούς στην Κεφαλονιά. Όσο για την κυρία Θεοπεφτάτου, πρέπει να την ευχαριστήσω, να πω στην κυρία της συνομιλήτριάς σας, που την ακούω, ότι ναι, είναι μηχανικός. Δεν την έχω δει όμως να καταγράφει κανένα σπίτι. Λυπούμε. Λυπούμε τι. Ορθώς θέλω μιλάει. Να σας ευχαριστήσω. Ορθώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας ζητήσω μία χάρη να πείτε του κύρου Άδωνη να μην κουβαλάει τόσους αστυνομικούς. Να μπορέσει να ακούσει το πρόβλημά μας ότι έχουμε να πάρουμε φάρμακα. Πληρώνουμε. Δεν τολμάνε να ξεμητήσουν από την πόρτα τους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν τολμάνε. Το είπα από την αρχή. Δεν πάμε. 50 αστυνομικοί δίπλα του. Εξαγριώνει το κόσμο. Είναι προκλητικό αυτό το πράγμα. Πάμε στον κύριο Φωκά, κάτοικο Αργοσολίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Φωκά. Ο κύριος Νόχτες τα είπε μια χαρά. Τα είπε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι πολιτική πασαρέλα για τις εκλογές. Μόνο για αυτό το λόγο, τίποτα άλλο. Ούτε σέβονται, ούτε εκτιμάνε, ούτε βοηθάνε ανθρώπους, τίποτα. Ναι, αλλά ανακοίνωσαν τόσα μέτρα, κύριε Φωκά. Εγώ δεν έχω δει κανένα. 100.000 για την Κεφαλονιά μέτρα. Μέχρι στιγμής. Ναι, κανένα δεν έχουμε. Μας δώσαν ένα χαρτί να συμπληρώσουν μια αίτηση, η οποία ναι. Για να τη συμπληρώσεις ναι. Πρέπει να μαζέψεις χαρτιά, τα οποία πρέπει να τρέξεις ένα μήνα. Τι εννοείτε. Οι δημόσιες υπηρεσίες είναι κλειστές. Τι εννοείτε. Δεν δουλεύει τίποτα. Τι εννοείτε. Λέει, έχει παθεδινιά στο σπίτι σου, οικοσκευή κτλ. Τιμολόγια αγορών, αποδείξεις αγοράς. Αγορών ναι. Της οικοσκευής. Να τον ακούσουμε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πείτε μας τι ζητάνε. Μισό λεπτό κύριε Παυλόπουλε. Πείτε μας τι ζητάνε. Να μας στείλει το χαρτί. Να σας το διαβάσω. Έτσι. Και να μας το στείλετε το χαρτί παρακαλώ πολύ. Μα παίρνει το χαρτί ο άνθρωπος. Τι ζητάνε λοιπόν. Δόθηκαν μέχρι στιγμής 100.000 Κεφαλονιά. 100.000 Υφάκι. Μόνο. Ναι, ναι, σας ακούμε, σας ακούμε. Λοιπόν, με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας σχηρώσεις που προβλέπετε το άρθρο 6 και τα λοιπά, κατά τον ισχυρό σεισμό της 21ης του 2014 φύγει η επιχείρηση ή το τέλος πάντων αφημί στην περιοχή πρώτον. Προκλήθησαν οι παρακάτω ζημιές σε εξοπλισμό, δεύτερον σε εμπορεύματα. Το ύψος της ζημίας εκτιμάται τόσο. Για την αίτησή μου υποβάλλω τα κάτωθη δικαιολογητικά. Βάσει παραγράφου τάδε, 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 υπουργική απόφαση ΣΠΕΚ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου, το οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο. Φορολογικές δηλώσεις επιχειρήσεις των δύο τελευταίων ετών. Δηλώσεις ΦΠΑ. Απογραφή προηγούμενου έτους. Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών και εμπορευμάτων. Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση στην οποία αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος και αν πρόκειται για ολική ή μερική καταστροφή. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο της επιχείρησης για κάλυψη ζημιάς, νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης, άδεια λειτουργίας και λοιπές άδειες, συμπληρωματικά υποβάλλοντα κάτωθη. Ένα λεπτό. Ένα λεπτάκι να καταλάβουμε κάτι. Αυτό σας το δώσαν σήμερα. Αυτό μου το έχουν δώσει εδώ και 5 μέρες. Μάλιστα. Και πρέπει να τους προσκομίσετε όλα αυτά τα δικαιολογητικά για να πάρετε τι πράγμα. Αν τα πάρουμε, ό,τι πάρουμε. Και ζητάνε και φωτογραφίες και ζητάνε και βίντεο και ζητάνε παιδιά. Εμείς με τα φτιάρια μαζεύαμε τα πράγματα και τα μπουκάλια και τα ποτήρια και τα φλιτζάνια και τα πιάτα. Τι είναι αυτά τα πράγματα που ζητάτε. Μάλιστα. Μιλάω για μπάχαλο, έτσι. Να μας στείλετε το χαρτί, κύριε Φωκά. Να μας στείλετε το χαρτί. Είναι απείρου κάλους αυτό που μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτά τα 600 ευρώ δόθηκαν και στη Ρόδο με τις πλημμύρες. Ότι θα πάρουμε κι εμείς εδώ στην Κεφαλονιά ό,τι πήραν οι πυρόπτικοι της Ηλίας και ό,τι πήραν οι αφιντέοι που ζουν ακόμα από το 92 που ζουν στα κοντέινερ. Ακριβώς τα ίδια θα πάρουμε κι εμείς, τίποτα παραπάνω. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παπανικολάου.
Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα σας. Σε εσάς στο πάνελ. Εγώ είμαι αξιωματικός απόστρατος είμαι. Με παίρνω και 1.000 ευρώ και 10 το μήνα. Αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω, έχω μια κόρη η οποία είναι υπαξιωματικός στο 424. Να φιλοξενήσω μια οικογένεια που να έχει μικρά παιδιά, μην πηγαίνουν δηλαδή, σχολείο και πηγαίνονται. Για 2 μήνες, 3 μήνες έχω ένα σπίτι απάνω που μένει η κόρη μου και κάτω επειδή έχει πεθάνει και η γυναίκα μου και η μία η κόρη μου. Θα τους φιλοξενήσω και ό,τι τρώμε εμείς όλοι, τώρα άμα τα μικρά βέβαια θα κοιτάξουμε να τα περιποιηθούμε πιο πολύ. Να είστε καλά κύριε Παπαδόπουλε. Αν μπορεί κάποιος να μην και θέλει να έρθει, τα τηλέφωνά μου θα έχω αφήσει και μάλιστα η κόρη μου φαντάζομαι στο 424 που υπηρετεί θα έχουν και μια κάλυψη ιατρικίας εδώ πέρα. Να είστε καλά κύριε Παπα-Νικολάου. Είναι πολύ όμορφο αυτό που κάνετε. Ναι, ναι, είναι πολύ όμορφο και πολύ ζεστό. Πάμε και στον κύριο ή κυρία. Η κυρία Διαμαντοπούλου. Παρακαλώ. Πάμε και στον κύριο ή κυρία. Η κυρία Διαμαντοπούλου. Καλησπέρα σας κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα. Θα χαμηλώσετε την τηλεόρασή σας παρακαλώ. Ναι, τη χαμήλωσα. Ωραία. Ήθελα να σας πω το εξής. Για την κυρία Καφαντάρη, η οποία τόσα πολλά άσχημα σχόλια κάνει για αυτούς που πάνε να βοηθήσουν, γιατί δεν πήγε η ίδια να δώσει τις προτάσεις της σαν μηχανικός που είναι. Ο άλλος ο κύριος είπε για κάτι σκάνδαλα του Δημάρχου. Γιατί δεν πάει στην εισαγγελία. Μόλις ο κύριος Μιλωνάκης είπε μια καλή κουβέντα, πέσαν απάνω να τον εφάνε, τον σταματήσανε τον άνθρωπο. Εσείς από πού είστε? Δεν έχει γίνει μεγάλη κίνηση της πολιτείας από τους όλους, κύριε Παυλόπουλε. Από πού είστε εσείς, κυρία μου, τι ψηφίζετε, Νέα Δημοκρατία? Τι σε νοιάζει σένα, τι ψηφίζεις γυναίκα? Με νοιάζει. Ας την ελοχλειοκατάλληλα. Κύριε Κύριο Μιλωνάκη, αγαπάμε όσο θα πήγαμε για το Μιλωνάκη. Το Παρίσι βγήκε να περάσει, το Μιλωνάκη. Που βρίζατε όλους τους επιστήμονες. Ναι, να το χαίρε στο Παρίσι. Εγώ είμαι πολύ μεγάλη γυναίκα. Θέλω 2 χρόνια για τα 80. Επειδή είσαι μεγάλη, έχουμε φτάσει εδώ. Συγχάθηκα όλους. Ναι. Αλλά τώρα βλέπω όλους. Ότι πάνε και βοηθάνε. Βοηθάνε, ναι, ο Δένδιας βοηθάει. Και πρέπει όλοι οι αντιπολίτες να τρέχει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Να είναι μονιασμένοι για μονιασμένοι, το καλό μονιασμένοι. Όλων. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Διαμαντοπούλου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πήρε να υπερασπιστεί τον Αντώνη Μιλωνάκη. Δεν μου λες. Πάμε σε διάλειμμα παρακαλώ πολύ. Πάμε σε διάλειμμα. Το τρίο κρύο. Από σήμερα κομμένη η θέρμανση. Και το καλοριφέρ θα αναβεί μόνο όταν το αποφασίσουμε. Εμείς. Ως πότε θα αφήνετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς? Επιλέξτε φυσικό αέριο για απόλυτη ανεξαρτησία και άφθονη θέρμανση. Εγκαταστήστε εύκολα και απλά τον δικό σας λιάκητα φυσικού αερίου και απολαύστε τουλάχιστον 40% οικονομία στη θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό στη στιγμή, χωρίς να κάνουν άλλη κουμάντο στο σπίτι σας. Καλέστε τώρα το 1133 και ενημερωθείτε για τα προγράμματα χρηματοδότησης και τις προσφορές στα τέλη σύνδεσης. Φυσικό αέριο Αττικής. Στην εποχή που επικρατούν μόνο οι καλύτεροι, οι σπουδές σου είναι σημαντικές. Μισελ, σπουδές υψηλής κομματικής. Κλείσε την εγγραφή σου τώρα στο 211-300-5000. Ο πρωταγωνιστής της αντίστασης κατά την επταετία Ιπποκράτης Σαβούρας, πρόεδρος του ΚΙΑΝ, σας προσκαλεί στα γραφεία του Λεωφόρου Συγκρού 11 για να πάρετε δωρεάν το βιβλίο του «Προδομένη Αντίσταση» και σύντομα υπόσχεται αποκαλύψεις που θα συγκλονίσουν. Body Move, η ελληνική version του αθλητικού νεανικού ρούχου. Μοντέρνο, ποιοτικό, βαμβακερό, σε μεγάλη ποικιλία και τιμές σοκ. Η ελληνική μόδα έχει όνομα. Body Move. Με έως και 70% η Ραβένα σκίζει στις εκτόσεις και με 24 άτοκες σκίζει και στις δόσεις. Ραβένα, στα πλακάκια και είδη γηινής, νούμερο 1. Τώρα κάθε Σάββατο, δωρεάν λεωφορείο από Αθήνα για Ραβένα. J300, το νέο σκούτερ της Kawasaki, είναι εδώ.
Καλώς ήρθατε στο θαυμαστό κόσμο του J300. Κλειδοτεχνική security, γκαραζόπορτες, ρολά, κάγκελα και μπάρες ασφαλείας. Θωρακισμένες πόρτες με συναγερμό. Και τώρα, μοναδική προσφορά. Αλλαγή κλειδαριάς με καταπέλτη και μικρό κλειδί, 160 ευρώ. 94 00 813. Κέντρο επίπλου Αποστόλου. Ιταλικό design σε δέρμα ή ύφασμα. Πολλά σχέδια, διαστάσεις και χρώματα. Έπιπλα Αποστόλου. Ειδικές τιμές για όλους. www.apostolou.net 210-2586-640. Κυριακή πρωί, ανοιχτά. Τα πάχη μου, τα κάλλη μου. Αν είσαι άντρας, έλα με 50 ευρώ και πάρε πακέτο. Παντελόνι φόρμας φούτερ. Μπλούζα κολεγίου φούτερ. Παντελόνι τζιν. Πουκάμισο καρό. Τρία ζευγάρια κάλτσα. Και δώρο μία μπλούζα με κουκούλα. Όλα στα μέτρα σας, όλα με 50 ευρώ. Καταστήματα Extra Large. Περιστέρι Καλυθέα. Τολμηρό, αναζωογονητικό, σίγουρο, απολαυστικό. Απολαμβάνεις πραγματικά το μπάνιο σου όταν δεν το έχεις πληρώσει ακριβά. Γιατί στον Λακιώτη θα βρεις 12.500 επώνυμα είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Φορητό αέρο θερμοτζακιού Φάσμα Therm από ανοξείδωτο ατσάλι, που σε δευτερόλεπτα μετατρέπει το τζάκι σας σε ενεργειακό και κατασκευάζεται από την Center Εισαγωγική στην Ελλάδα και όχι στην Κίνα. Από τα δικά μας ελληνικά χέρια κατευθείαν σε εσάς, χωρίς μεσάζοντες και με πλήρη τεχνική υποστήριξη. Center Εισαγωγική. 210-24-05-900. Ιδέες, λύσεις, προτάσεις για τη γυναίκα και το παιδί. Έκθεση Δάμος Βάπτιση. 7 έως 10 Φεβρουαρίου στο εκθεσιακό Περιστερίου. Μετρό Ανθούπολη. Υπάρχει μια εταιρεία που συνεχώς αναπτύσσεται για να μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες. Modawood. Για κάθε ξυλινή κατασκευή, για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο, τώρα υπάρχει η Modawood. Ολοκληρωμένες συνθέσεις σε μια μοναδική γκάμα 100 και πλέον χρωμάτων που αγγίζουν την τελειότητα. Και ακόμα, Modawood για είδη κουζίνας, εργαλεία και υλικά επιπλοποίειας. Modawood. Γρήγορα, οικονομικά, δημιουργικά. Στα δύσκολα, καλέστε 96195. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. Για κάθε πρόβλημα στεγανοποίησης, για κάθε θερμομόνωση, για κάθε κτίριο. Με 20 χρόνια γραπτή εγγύηση. ΠΑΟΜ. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. 96195. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Πλακάκια και έπιπλα μπάνιου. Ήδη γίνεις σε απίστευτες τιμές. Πλακάκια δαπέδου, έπιπλα σαλονιού. Για πλακάκι στο Νικολακάκι. Λεωφόρο Καραμαλή 127, Αχαρνέ. Καλά, εσείς ακόμα αγοράζετε ηλιακό με επίπεδο Select? Δεν το μάθετε ότι με τα ίδια χρήματα παίρνετε ηλιακό θερμοσύφωνα τελευταίας τεχνολογίας με σωλήνες καινού? Solar Vacuum, η αιχμή της τεχνολογίας. Για δωρεάν ζεστό νερό πάντα, ακόμα και το χειμώνα. Ο ηλιακός του 21ου αιώνα. Ξέρετε τι είναι το υαλουρονικό οξύ? Είναι ο ισχυρότερος παράγοντας λίπανσης και προστασίας των αρθρώσεων από τις καταστροφές και τους πόνους που προκαλούνται από το χρόνο και τις αρθρίτιδες. Δυστυχώς, όσο μεγαλώνουμε, το υαλουρονικό χάνεται από το σώμα μας, με αποτέλεσμα οι τριβές και οι φλεγμονές που οδηγούν σε έντονους πόνους και μείωση της κινητικότητας των αρθρώσεων να αυξάνονται κατακόρυφα. Ευτυχώς, τώρα ήρθε το υαλουρόν, το ισχυρότερο πόσιμο φυσικό υαλουρονικό οξύ, που είναι όμοιο με αυτό που παράγει ο οργανισμός μας. Απορροφάται πλήρως. Πηγαίνει όπου υπάρχει αφυδάτωση και φλεγμονή. Και δουλεύει πραγματικά, ανακουφίζοντας από τους πόνους και ξεκλειδώνοντας τις κουδιασμένες αρθρώσεις. Αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, πόνοι στις αρθρώσεις. Ιαλουρών, το κορυφαίο ιαλουρονικό σε σταγόνες. Ιαλουρών, λίγες σταγόνες την ημέρα και ξαναβρείτε τη χαρά της ζωής και της κίνησης. Επιστρέφουμε για λίγα λεπτά. Πάμε άλλη μια φορά να δούμε το ερώτημα της βραδιάς για την Κεφαλονιά. Εάν πιστεύετε ότι η πολιτική παρουσία στην Κεφαλονιά είναι για λόγους ψηφοθυρικούς εν μέσω προεκλογικής περίοδου ή όχι. Ή αν αντίθετα πιστεύετε ότι οι εξαγγελίες, η πολιτική παρουσία και οι εξαγγελίες έχουν και ουσιαστικό και πρακτικό αντίκρισμα και μάλιστα άμεσο. Η τρόπη επικοινωνία είναι αυτή. Και επειδή το είπε νωρίτερα ο Μιλωνάκης, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Διότι σήμερα είδαμε και αυτό. Ο κύριος Τσοχατζόπουλος
να καλεί την κυβέρνηση να σκιστεί για να φέρει πίσω τα κλεμμένα. Είναι να τρελαίνεσαι τελείως. Η είδηση δεν βγήκε από την κατάθεση του Άκη Τσοχατζόπουλου στον Ελβετό Εισαγγελέα, αφού όπως αναμενόταν αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο περιθώριο της κατάθεσής του όμως, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο καταδικασμένος πρώην υπουργός ζήτησε ούτε λίγο ούτε πολύ από τις ελληνικές αρχές να μεριμνήσουν ώστε να επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο τα παράνομα χρήματα που έχουν μπλοκάρει στην Ελβετία. Μάλιστα, λόγω της εμπειρίας του ως υπουργός, έδωσε και συμβουλές. Οι αρμόδιες αρχές της Ελλάδας και της Ελβετίας πρέπει να προχωρήσουν σε συνεργασία για να γυρίσουν στη χώρα τα παράνομα χρήματα. Είναι η υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης να σκιστεί για να προχωρήσει τις διαδικασίες. Συνήθως, σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται και ένα παζάρι. Πρέπει να συνεχιστεί η σοβαρή προσπάθεια να επιστραφούν τα παράνομα λεφτά που έχουν οι Έλληνες στην Ελβετία. Βέβαια, άρση απορρίτου δεν πρόκειται να γίνει. Αυτοί έτσι δουλεύουν εκεί. Όσο για τον Αντώνη Κάντα, ο οποίος διατέλεσε αναπληρωτής διευθυντής εξοπλισμών επί υπουργίας του, ο Άκης Τσοχατζόπουλος μάλλον έπεσε από τα σύννεφα όταν ομολόγησε ότι έλαβε μίζος εκατομμυρίων για τα εξοπλιστικά. Δεν μπορούσα να το φανταστώ για έναν τόσο διακεκριμένο απόστρατο αξιωματικό της αεροπορίας, ο οποίος είχε θητεύσει και στο Υπουργείο Οικονομικών και μετέπειτα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εγώ τον βρήκα εκεί. Ο Κάντας λέει ότι τον πλησίαζαν και του έδιναν μίζες. Α, έτσι λέει. Δεν έχω πλήρη ενημέρωση για όσα είπε ο Κάντας. Εκεί που είμαι, οι εφημερίδες φτάνουν μετά από δύο μέρες. Όπως ξέρετε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και έχει την ευθύνη όσων λέει. Στην πολύωρη κατάθεσή του, Άκης Τσοχατζόπουλος δεν έδωσε νέα στοιχεία τα οποία βοηθούν στην ανάκριση που διενεργούν οι Ελβετοί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω των τραπεζών τους. Ο πρώην υπουργός ισχυρίστηκε ότι δεν είχε προσωπικούς λογαριασμούς στην Ελβετία πλην αυτού της συζύγου του στη UBS, τον οποίο τροφοδοτούσε με νόμιμα χρήματα. Δεν διαχειρίστηκε ποτέ λογαριασμούς τρίτων ή άλλα πρόσωπα δικούς του. Δικάστηκε με ψευδομάρτυρα. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ο Άκης Τσοχατζόπουλος απάντησε στον ισχυρισμό του Νίκου Ζήγρα πως τα χρήματα που βρέθηκαν στην Ελβετία ήταν δικά του, αλλά και στα στοιχεία των Ελβετών που εμφανίζουν λογαριασμό του ξάδελφού του, στον οποίο εμφανίζεται παντρεμένος με τη Βίκη Σταμάτη. Οι Ελβετοί φέρονται να έφυγαν από την Ευελπίδων ικανοποιημένοι από τη διαδικασία, αν και δεν κατάφεραν να εξετάσουν και τη Βίκη Σταμάτη, η οποία νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική και όπως είπαν οι συνήγοροί της, δεν είναι σε θέση να καταθέσει. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος, λίγο πριν επιστρέψει στο κελί του στον Κορυδαλό, μίλησε για απάνθρωπη συμπεριφορά σε βάρος της συζύγου του Βίκη Σταμάτη, αλλά και της κόρης του Αρετής, η οποία εκτεί την ποινή της στις φυλακές της Θήβας. Αυτός ο άνθρωπος, Άκη, είναι ακόμα έξω. Στη φυλακή δηλαδή, δεν έχει πάει ακόμα στο δρόμο καίτιο. Κανονικά πρέπει να τον πάει μέσα να εξεταστεί στο Δαφνί, πρέπει να πάει να το εξετάσουμε. Γιατί θέλει. Έχει παλαβώσει όλο αυτό τον κόσμο. Αυτό θέλει, αυτό που λες εσύ. Καλά, πάνε εκεί. Πολύ δεν λέει ο άνθρωπος, δεν λέει πόσα λεφτά έχει πάρει. Γιατί να πει. Και δεν τα φέρνει πίσω. Προτιμάει δηλαδή να μένει φυλακή η γυναίκα του, να μένει φυλακή η κόρη του. Να εκτίθεται όλη του η οικογένεια και να μην πει τα λεφτά είναι γλυκά για τον Τσοχατζόπουλο. Αυτό φαίνεται. Και δεν νομίζω ότι έχει καμία σημασία αυτό που είπε, διότι πριν από λίγες μέρες έλεγε ότι εγώ λέει δεν ξέρω να υπάρχουν παράνομα χρήματα, δεν υπάρχουν μαύρα χρήματα. Και τώρα μιλάει ότι οι εφημερίδες έρχονται δύο μέρες μετά και δεν ξέρει τίποτα ο Κάντας και αυτές τις βλακίες, τα παραμύθια για να τα πιστεύει έχουν ο κόσμος. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τα αποτελέσματα της συνάντησης του κ. Στουρνάρα με την Ελβετίδα, υπουργό Σλούμφ, λέγεται, αν δεν απαντάμε η κυρία. Ναι. Δεν τα ξέρουν. Το ξεκαθάρισαν. Οι Ελβετοί το έχουν ξεκαθαρίσει. Με επιποχής του τέος γενικού γραμματέα του κ. Κλασσοφίλου πήγαν, ήρθαν και μόνο εμείς σαν Ελλάδα δεν μπορέσαμε να πάρουμε την έγκριση και για να ανοίξουν λογαριασμοί. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Η Γερμανία το κατάφερε σε δύο μήνες. Ναι, αλλά μετά τα όσα συνέβησαν στη Γερμανία, όπως γνωρίζεις, δημιουργήθηκε νέο πρόβλημα με την Ελβετία και ξανάκλεισε η όλη ιστορία. Ναι, κύριε Καβαδάκη. Για να μην χάσουν τους πελάτες. Να μην χάσουν πελάτες. Υπάρχει βέβαια πολύ μαύρο χρήμα. Υπάρχει πολύ χρήμα στο εξωτερικό. Κάποια στιγμή όλοι ξέρουμε ότι και η υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ, ενώ άλλες χώρες βγάλαν, διερευνήσαν μόνο και εισέπραξαν φόρους, έτσι στην Ελλάδα μόνο δεν έγινε και κουκουλώθηκε με ευθύνη της συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε την άλλη περίπτωση με τα υποβρύχια, το ξέρουμε. Εμείς ζητήσαμε και εξεταστική επιτροπή πάλι, βοηθώντας ο ένας τον άλλον, ο κύριος Σαμαράς και τον κύριο Βενιζέλο και αντίστροφα, ουσιαστικά. Πάλι και αυτό δεν προχώρησε. Τα εμβάσματα τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από τις 25 τόσες χιλιάδες 40 μόνον και δεν σημαίνει ότι όποιος έβγαλε έξω είναι παράνομο, αλλά να ελεγχθεί.
ποιος δεν έχει φορολογηθεί. Έχουμε τις μίζες, όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει χρήμα από το οποίο κυκλοφορεί. Εμείς λέμε δεν αυτή τη στιγμή. Λεφτά υπάρχουν. Όχι, αλλά αυτή τη στιγμή όμως σαφώς είναι από τις πρώτες δεσμεύσεις τις οποίες έχουμε. Και βέβαια εδώ και μια εβδομάδα και ο Αλέξο Τσίπρας είπε ότι εξεταστική για το μνημόνιο. Από τις πρώτες κινήσεις τις οποίες θα κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αύριο. Με τρεις κουβέντες, κύριε Παυλόπουλε, γιατί εγώ θέλω να είμαι πρακτικός. Εντατικοποίηση των ελέγχων της χρηματοδότησης των κομμάτων. Δεύτερον, ενδελεχής έλεγχος όλων των πολιτικών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κοινοβούλιο, από πού προέρχονται τα λεφτά τα οποία έχουν. Αυτό έχει ακουστεί από το 1994 και μετά. Άμεσα, ο κόσμος θέλει να ακούσει συγκεκριμένες λύσεις. Και επιτέλους αυτό το πράγμα με τη διαφθορά, η οποία κατατρώει το σαράκι μας. Όλοι μιλάνε και όλοι φημολογούν τα κόμματα, αυτό το χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα σήμερα, ότι θα φέρουμε τα λεφτά από τη φοροδιαφυγή, θα τα δώσουμε στο λαό. Δεν διαφωνώ, αλλά να μην ξεχνάμε αφού και την τροπολογία. Αφού θέλετε να είστε πρακτικός, θα ήταν άμεση διακοπή της κρατικής χρηματοδότησης. Άμεσα, το είπα εγώ, σοφιλό. Εδώ άμεση διακοπή όμως. Άμεση, αύριο. Διακοπή. Στοπ. Τέλος. Στοπ. Υπάρχουν κόμματα, δεν έχει ο κόσμος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να χρηματοδοτώ εγώ, εσείς, ο κάθε πολίτης, τη λειτουργία των κομμάτων. Αυτό έτσι όπως το λέτε κύριε Παυλόπουλε. Πολύ σωστά το και θέτετε. Την ίδια ώρα να παίρνουν θαλασσοδάνεια, την ίδια ώρα να έχουν άλλες πηγές χρηματοδότησης. Να ψηφίζουν τροπολογίες που απαλλάσσουν τις διοικήσεις των τραπεζών. Λοιπόν, και πρέπει ξέρετε, να το ξέρουμε λοιπόν, από αποφάσεις χρηματοδότησης κομμάτων. Δηλαδή, έγινε και αυτό από την δηλαδή, κυβέρνηση. Η κοινωνία, το σήμερα ξέρετε, η κοινωνία να στραγγαλίζεται με αποφάσεις των κομμάτων. Και από πάνω τα χρηματοδοτήσεις. Και ξέρετε σήμερα τι απλά. Στην κοινωνία του ίντερνετ μπορεί ο καθής πολίτης να κλικάρει ένα ευρώ στο κόμμα που θέλει να υποστηρίξει. Και δεν χρειάζεται καμία κρατική χρηματοδότηση. Γι' αυτό φτιάξαμε και αυτή την ομάδα ενεργών πολιτών κατά της διαφθοράς στα καλά χέρια. Εμείς ακόμα πληρώνουμε τα χειδρομικά τέλη, κύριε Μαργαρίτη. Στην εποχή του ίντερνετ τα χειδρομικά τέλη. Είναι ντροπή μας. Ο κόσμος πεινάει. Ορίστε. Οι επιχειρήσεις κλείνουν. Η κυρία Καφαντάρη για τροπολογίες που περνάνε θα καταθέσουν μέσα στις ημέρες μια τροπολογία. Αυτοί οι οποίοι δεν, και πρέπει να το προσέξουν αυτοί, περνάνε και πά και ήτανε, τα κέντρα πιστοποίησης παίρνανε οι άνθρωποι σύνταξη αναπηρίας κτλ. Και βλέπουμε τελευταία ότι δεν τους περνάνε εύκολα ή αργούνε ή τους βγάζουν από 80% 50 ή 30 ή 40. Όσοι πλέον βγαίνουν από και πά και δεν παίρνουν την πιστοποίηση για αναπηρία, όχι μόνο δεν θα ξαναπάρουν σύνταξη, αλλά θα κληθούν να φέρουν και χρήματα πίσω. Δηλαδή θα κληθούν 2, 3, 5, 10 χιλιάδες να επιστρέψουν. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα παίξει τις επόμενες μέρες, όπως και αυτό που πουλάνε τρέλα σιγά σιγά η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου, ότι πλέον μπορούμε να πάρουμε, δεχόμαστε λέει τα λεφτά που θα μας δώσει η Γερμανία, έτσι, οι δανειστές πάλι, 10, 12, 15, 20 δισεκατομμύρια, αλλά δεν θα υπογράψουμε μνημόνιο. Αλλά το ναι, όχι. Αλλάζουν, όχι. Συγχωρείτε, αλλάζουν τα λόγια. Αντί για το μνημόνιο, τι σημαίνει, υποχρέωση υλοποίηση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων. Αυτό σημαίνει μνημόνιο. Ναι. Αυτοί δεν λένε τη λέξη μνημόνιο, λένε την υποχρέωση των μεταρρυθμίσεων. Αγαπητέ μου, άρα λένε την όχι, από την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Παυλόπουλε, πήρε απόφαση ο αντιπρόεδρος εδώ και ανακοίνωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι καταργείται η Τρόικα από τα κράτη-μέλη και θα φτιαχτεί νέος μηχανισμός ευρωπαϊκής εποπτείας. Για την υγεία ενός νέου μηχανισμού εποπτείας. Και μάλιστα, για να κλείσω με 10 δευτερόλεπτα, ένας φανατικός φίλος του δελτίου σας, απόστρατος αξιωματικός του υγειονομικού, αγαπητός φίλος Στράτος από τη Θεσσαλονίκη, μου είπε ότι υπάρχουν αυτοκινούμενα χειρουργεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που μένουν από τους σεισμούς της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας να πάνε άμεσα στην Κεφαλονιά. Δεν το ήξερα. Εγώ λέω και το ότι απόψε ψηφίζεται το ξεπούλημα του ΑΔΜΙΕ. Δηλαδή ουσιαστικά η ΔΕΗ, η ενέργεια, ουσιαστικά φέτα-φέτα έχει αρχίσει αυτή η κυβέρνηση να την ξεπουλάει. Καταλαβαίνουμε τι σημαντικό είναι αυτό όταν η ενέργεια, το νερό και τέτοια φυσικά αγαθά που ο καθένας έχει. Είναι υποχρεωμένος, έχει δικαίωμα πρόσβασης, αυτή τη στιγμή σταδιακά ιδιωτικοποιείται, ξεπουλιέται η περιουσία του ελληνικού λαού. Παρακαλώ. Εμείς όλες αυτές τις συμβάσεις θα τις επανεξετάσουμε. Κύριε Γύρω, το θέμα είναι... Παρακαλώ, τελειώνουμε. Να σου δείξω μια φωτογραφία. Να σου δείξω μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία, να σου δείξω κι εγώ. Τον κύριο Πατούλη τον έχουμε τη φωτογραφία. Τον κύριο Πατούλη.
Για δείξτε μου τον κύριο Πατούλη λιγάκι. Το δήμαρχο της Αθήνας, όχι της Αθήνας. Που τον πιέζει. Φέρεται καθόλου πια. Ο ένας μετά τον άλλον τους λέει όχι. Εδώ παίζουν το παιχνίδι των αρνήσεων. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα το έτσι, τι θα γίνει. Δεν μπορούν να βρουν υποψήφιο για την Αθήνα. Δεν θέλουν και τον Εχλαμάνη και γίνεται κούγκι. Εδώ είναι ο κύριος. Να το δούμε. Μάλιστα, έβγαλε δήλωση ο κύριος Πατούλης. Μένω Μαρούση. Πάει και ο Πατούλης. Εγώ απόψε θέλω να δώσω χαρακτήρα στους συνεργάτες σας που κατορθώσατε και καταφέρατε να βγάλετε προστατευόμενο είδος στην τηλεόραση. Μια άλλη δημοκράτησα που την ακούσαμε πριν από λίγο. Αυτό. Τίποτα άλλο. Έχεις γίνει γκρινιάρης. Τίποτα άλλο. Πάμε να δούμε το αποτέλεσμα της. Εδώ είμαστε. Σας το είπα. 98,2%. Ναι, 1,8%. Κύριε Παυλόπουλε, ο κόσμος, ελπίζω να... Το 1,8 είναι ελπίζω ο κόσμος, επειδή το έχω ξαναπεί ότι αυτό το δελτίο, το ιστορικό δελτίο των 9 ετών ζωής, έτσι, το έχω ζήσει, το έχετε ζήσει. Λοιπόν, είναι μια καθημερινή, νυχτερινή δημοσκόπηση στον κόσμο. Λοιπόν, ελπίζω ο κόσμος να βάλει μυαλό. Γιατί αν δεν έβαλε μυαλό, ούτε και αλλημονό μας. Γιατί πάλι, από τις 7 παρατέταρτο το πρωί, θα πάνε αυτές οι κυρίες που βγαίνουν και εκθιάζονται τους αμαράδες. Ναι. Λοιπόν, οπότε κάντε τους εκεί πέρα ένα τείχος μπροστά, ένα φραγμό, γιατί να μην μπορέσουν να προσεγγίσουν τις κάλπες. Γιατί αν προσεγγίσουν τις κάλπες πάλι αυτές τις δεξαμενές ψηφοφόρων, ουέ και αλλημονό μας, κύριε Παυλόπουλο. Και ουέ και αλλημονό στα παιδιά μου. Διώξε τη γιαγιά την κάλπη. Έτσι. Η κυρία Άννα Μαρία Λάπα είναι η νικήτρια της επιταγής. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 7.16. Θα σας ενημερώσουν για τις λεπτομέρειες από το τηλεφωνικό κέντρο. Ναι, είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Καφαντάρη και τον κύριο Μαργαρίτη. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.